Πραγματικά η παρέα του Ασλαμά πρέπει να είναι με τσουγκράνα κάπου να αράζουν και να αμπελοφιλοσοφούν, ρε. Εντάξει. Υπάρχει. Πού είναι τα. Κάτσε, ρε. Έχω event να παρουσιάσω σήμερα. Αυτοί οι τρεις είναι σαν το τέρας του Λόχνες. Κάποιος κάποια στιγμή έχει δει μια σκιά. Αλλά έχει γίνει θρύλος, αστικός μύθος. Καλημέρα, κύριε Τσορμπατζόγλου. Καλό μεσημέρι. Ο άλλος μπαίνει, βγαίνει. Είναι καθαρά ραδιοφωνικός. Είναι. Πανάθα, τι έκανε χθες, έβαλε πάλι 4. Μετά το 1-0 άνοιξε το παιχνίδι, γιατί δεν ήταν. Αρχίζεις, ναι, άμα είχες βάλει εσύ 4 γκολ αυτό, θα σκεφτόσουν. Θα ξεκινούσε την εκπομπή και θα έλεγες μετά το 1-0 άνοιξε το μάτς. Εντάξει. Ο Λεοπάρ δεν είναι. Δεν ξέρω, τους είδα και τη μεσοβδόμαδα στο κύπελο. Ξέρω, δεν είναι. Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ποιο, ρε. Το 4-0 του Παναθηναϊκού. Ποιο 4-0, μιλάμε τώρα για κωμωδία, ρε. Μιλάμε τώρα ότι είναι 4 τυχερά γκολ. Εντάξει. Δηλαδή κάνει κεφαλιά ο Βηγιαφάνες. Ηρεμήσαν όμως αυτοί, γιατί περάσαν στα ημιτελικά με το 4-0. Και τώρα θα τα δουν τα παιχνίδια πιο. Μήτρος. Ήρεμα. Έβλεπα την ανάλυση που κάνανε για το πώς έχει βελτιωθεί ο Παναθηναϊκός και γελούσε. Έτσι. Με το ζόρι να βελτιωθεί. Τέλος πάντων, να ζουν σε μια εικονική πραγματικότητα, εμάς δεν μας απασχολεί αυτό. Εμάς μας απασχολεί τι γίνεται με την ομάδα μας. Rotation ήθελες. Σου λέω, μην κάνεις rotation. Δεν ήταν κακή ομάδα. Πήγαινε. Τους αφήνεις και πάνε. Δεν μπορούν, δεν τα, παιδιά. Μπορούν τα παιδιά μας. Ναι, αλήθεια. Κάνεις rotation. Τα παιδιά μας εννοούμε του ΠΑΟΚ 24. Εντάξει. Εσύ το είπες. Ναι, το ξεκαθαρίζω για να μην γυρίσει και πει κανείς ότι κράζεται, κάνετε, ράνετε. Τα έχουμε ζήσει αυτά. Δεν μπορούν τα παλικάρια. Ο Αθήνας πήρε διπλό. Η Γαβριλίδου πρέπει να κοπεί εντελώς. Πρέπει να έχει να δει διπλό από ένα διπλό πιτόγυρο που πήρε μια φορά. Εντάξει, μου έκανε την έστειλε σε δύσκολο παιχνίδι. Δύσκολο, ρε φίλε. Εντάξει, εμείς έχουμε πάρει διπλό στην Ντόρτμουντ. Δηλαδή, τι πρέπει. Αυτό ήταν δύσκολο, αυτό που πήραμε εμείς τι είναι. Πήραμε διπλό στην Τότεναμ. Πήραμε πρόκριση στη Φενέρ. Το μόνο που μένει είναι να της πεις κάποια στιγμή, εγώ στην ηλικία σου. Ναι. Αυτό μένει μόνο. Είχα κάνει πολλά διπλά. Ναι. Στα πρώτα 3-4 χρόνια που πηγαίναμε εκδρομές, δεν είχα δει διπλό, ούτε, δηλαδή ούτε σουρωμένος. Να τα βλέπω διπλά. Επιβουλινού. Επιβουλινού. Εκείνη η γενιά, πραγματικά αυτοί οι 200 ήρωες που πηγαίναμε παντού, ήρωες πραγματικοί. Γιατί 200 ήταν, εντάξει. Ο λαός και τέτοια εκεί, 90 με 95, 96, εκείνες τις εποχές, πραγματικοί ήρωες. Όσοι πήγαιναν στα εκτός έδρας τώρα, εντάξει. Έχει πολύ γκρίνια σήμερα. Γιατί? Γιατί δεν γύρισε πάω πουθενά. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλι, handball. Στο ποδόσφαιρο, κοίτα, στο μπάσκετ τι να κερδίσεις, που πήγαν με λεωφορείο στην Πάτρα. Πάλι καλά που δεν το πήραν με κανένα ποδήλατο. Ναι. Εντροπή αυτή. Ναι, αυτό έφταιγε. Γιατί έφταιγε. Πήγαινε εσύ να σου μαργαρίτες 2-5 λιγότερη. Και πήγαινε ταξίδι μετά από δύο παιχνίδια ντέρμπι. Μετά από Άρη Παρτιζάν πήγαινε με το λεωφορείο στην Πάτρα. Πήγαινε εσύ να σε δω πώς θα είσαι. Σαν σαβλακωμένος. Και αυτός ο Χίκη τι έχει κάνει σύμβαση να βάζει με εμάς μόνο τρίποντα. Αυτό είναι. Δικαιολογίες. Τι δικαιολογίες. Δικαιολογίες. Εντάξει, τι δικαιολογίες. Μας έβαλε 7 τίποτα στο πρώτο γύρο και τώρα πώς μας έβαλε. 5, 6. Πες κανένα για τη FIBA που όρισε το μάτς Τετάρτη και εμείς που παίζουμε αυτό και πρέπει να δουλεύει Σάββατο. Και πες κανένα τέτοιο. Όχι, όχι. Πες και μια δικαιολογία. Για το βόλεϊ, πες και μια δικαιολογία. Είναι χαμηλοτάβανο το γήπεδο. Για το βόλεϊ. Εντάξει. Πες. Είναι μια ομάδα που πήγε να κλέψει το παιχνίδι. Δεν πήγε να το πάρει. Εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του Παναθηναϊκού στα πρώτα δύο σετ, τα πήρε και μετά έφυγε από το γήπεδο. Δεν συμμετείχε στη διαδικασία. Πολύ καλύτερο. Είναι σαν να κάνεις ένα παιδί. Ο Παναθηναϊκός. Και να μην σου μοιάζει καθόλου. Να έχεις φιλική συμμετοχή, ρε αγόρι μου. Ωραία, κάτι τέτοιο έγινε και στην Κυψέλη. Πολύ καλύτερο ο Παναθηναϊκός. Εννοείται. Πιο δεμένη ομάδα. Και πιο παθιασμένη ομάδα. Γιατί? Εσύ έχεις τον Στάροβιτς και ο άλλος έχει τον Μπέλο. Και σε κέρδισε ο Μπέλος. Ο Μπέλος μπήκε. Δηλαδή είναι σαν να μπαίνει σε ένα Σακόγλου και να παίρνει το παιχνίδι μόνο του. Ποιο Σακόγλου είναι μια χαρά, ρε. Ναι, άλλο σου λέω εγώ. Ο Σακόγλου έπαιζε. Ο αναπληρωματικός διαγώνιος. Ο Μπέλος είναι πραγματικός αναπληρωματικός. Ο Σακόγλου μέχρι τώρα βασικό ήταν. Έχουν το μονοπέδιο. Έχει ρυθμό. Ναι, αυτή η αλλά δεν είναι το βασικό σου διαγώνιο. Έχασα τον Μπέλο. Τον Μπέλο έχασε. Που ήταν πολύ καλύτερο. Σε όλα. Εννοείται. Σε επίθεση, σε μπλοκ, σε υποδοχή. Καλά, σε μπλοκ σε κάποια φάση δεν μπορούσαμε να περάσουμε την μπάλα. Στο handball, ήττα. Από το Διομίδη. Τα μυαλά σα πονάνε.
Τι κάνεις τώρα, ρε. Παντού έχασες. Και τι να κάνουμε, χάσαμε. Με το χ μετά στα τηλεφωνήματα. Α. Σταμάτα. Παντού έχασες. Ναι, ρε, μην διοχετεύεις μιζέρια στην πόλη. Έρχεται ευρωπαϊκό παιχνίδι. Δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια. Όχι, ένα ευρωπαϊκό. Τρία ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ναι. Το βόλεϊ και το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο. Όλοι παίζουν βόλεϊ στην Ευρώπη. Τώρα δεν έχει βόλεϊ Ευρώπη. Τι ρωτάς. Τώρα νομίζω έχει. Τώρα 15, δεν είναι 15 το μηνός. Τουρ ΠΑΟΚ. 1-4. Όχι, δεν γίνεται. 1-4. Έστω και 2-3. Έχασες παντού. Παντού έχασες. Έχασες παντού. Αποτυχία. Πλήρης. Θα κάποια μηνύματα το παιδί τα διάβασε την προηγούμενη εκπομπή. Κάτσε να τα θυμίσω. Πήρα διπλό στα Γιάννενα, λέει αγάπη, αμάν με έχετε βάλει στο μάτι. Ρε τον καημένο τον Λυσγάρα, τον μικροκαμωμένο 94, νίντζα που τον αδικούν. Έχει κάνει το ίδιο 10 λεπτά νωρίτερα. Χρεώθηκε με 3 πόντους για πτώση στο ταπί. Και γράφει και έναν για φίλο, ο οποίος με τη μύρλα του τελικά δεν είναι ικανός να αστήσει τον Κλάους. Μάλιστα. Για το φαινόμενο Αθανασία θα μας μιλήσει σε λίγο Άκης, ο οποίος το έχει μελετήσει. Πώς μπορεί να βοηθηθεί αυτό το παλικάρι. Εγώ πιστεύω είναι αυτό που έγραψε. Στο Θιβέτ ένα μήνα. Θιβέτ, κανονικά, Δαλάι Λάμα, ραντεβού. Να ανακαλύψει τον εαυτό του. Άμα το πεις αυτό στο Στέφανο, μπορεί να καταλάβει η Ιβέτ. Το μοντέλο. Δεν πειράζει. Δεν παίρνω μεταγραφή, εγώ θα σου πει. Τι. Α, νομίζω θα πάει να παίξει. Α, θα πάει να παίξει εκεί. Όχι, ρε. Εντάξει, κοιτάξτε τώρα, πραγματικά. Επειδή τον αγαπάμε και είναι παιδί που μεγαλώσαμε. Να μιλάς για τον εαυτό σου. Εντάξει, τον αγαπάμε, ρε φίλε. Όχι. Όσο και να μας έχει σπάσει τα νεύρα. Ωραία, εγώ όταν τον είδα τη φωτογραφία του Σιανίδη, ήθελα να τον πάρω τον καρυδό σου και να του τραβήξω την καροτίδα εκτός. Ναι, αυτό δεν το νιώθεις καθημερινά και για καμιά 100-200 παοξίδες. Σε πρώτο πρόσωπο να μιλάς. Ωραία, επειδή τον αγαπάω λοιπόν. Ήθελες να τον καρυδώσεις, εντάξει. Ναι, ήθελα να τους σκοτώσω όμως μετά. Ήθελα να τους σκοτώσω. Είναι μια σχέση πάθους. Εντάξει. Όλοι το είπαμε. Είναι δικό μας παιδί. Δεν μπορώ, ρε φίλε, να τον βλέπω έτσι. Μου γυρνάει το μάτι. Δεν μπορώ. Δεν. Με πονάει. Με πονάει, στεναχωριέμαι, δεν μπορώ. Δακρύσαμε. Εδώ ρε, είσαι η μάδα με τις πολλές τελικές και δεν έχεις σκόρερ στον πρέκα το σκόρερ. Έχεις καταντήσει περίγελος. Ναι, είσαι ένα στατιστικό γραφικό, εννοείται, ρε φίλε, ναι. Δεν έχεις σκόρερ. Η πρώτη ομάδα σε τελικές. Η δεύτερη σε γκολ. Αλήθεια είναι. Σε λίγο θα έχει και ο Γλύκος πιο πολλά γκολ από αυτούς. Στην επίθεση. Το ένα που έχασε ήταν μαλλιά, ε. Μόνο εκεί που το έστειλε δεν έμπαινε η μπάλα δίχτυα. Ενώ πάλι δεν είναι κακός. Και καταρρύπτεται ο αστικός μύθος που λέει ότι το παιδί αυτό ενώ πήρε ευκαιρίες δεν δούλεψε και δεν βελτιώθηκε. Βελτιώθηκε σε πάρα πολλά πράγματα. Σε πάρα πολλά πράγματα. Σε σχέση με το πώς τον είχα στο μυαλό μου όταν πάλι ο όχλος, πάλι ο κόσμος ήταν αυτός που έλεγε γιατί δεν βάζει τον Αθανασιάδη. Από το γιατί δεν βάζει τον Αθανασιάδη και το παιχταρά μου Αθανασιάδη μέχρι σήμερα ο Κλάους έχει βελτιώσει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά σε ένα ελληνικό ποδόσφαιρο που αυτό που μετράει είναι η νίκη, αυτό που μετράει είναι το γκολ και δεν μπορείς να ξεκινήσεις μια συζήτηση για το τι κάνει ένας παίχτης μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Α, πάλι φαίνεται το χθεσινό. Την ώρα του αγώνα, live να πούμε, ο περισσότερος κόσμος σχολίαζε το ότι έχασε εκεί την ευκαιρία ο Κλάους μέσα στο παιχνίδι. Στο μεταξύ, για αυτά που είχαν ο Μπίσεσβαρ, κουβέντα. Τα ίδια λεφτά παίρνουν. Καλά, εντάξει, εννοείται, ρε φίλε. Και χειρότερα έχει χάσει ο Μπίσεσβαρ. Αλλά εντάξει, δεν είναι μισητός αυτός. Δεν μας αρέσει να τον απαξιώνουμε, να τον μισούμε. Οκ, okay, ο καθένας δικαιωμάτων εγώ. Φίλε, οι ξένοι αθλητές δεν κρίνω κανένα. Είναι οι μόνοι ξένοι που σε μια χώρα αγαπιούνται περισσότερο από τους γηγενείς. Δεν πειράζει. Είναι όσο η μόνη εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Όσο το λες, φέρνεις το αντίθετο αποτέλεσμα. Γι' αυτό ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και δεν ασχολούμαστε. Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα μετά από γεμάτο Σαββατοκύριακο. Δεν κέρδισε ο ΠΑΟΚ πουθενά. Μας έφαγες. Ναι, δεν θα κερδίσει σε κάποια φάση. Γυναικείο μπάσκετ, μας βγάζει στους πρόσωπους. Αφού το πας έτσι. Διάβασε το SDNA ρεπορτάζ. Εκτενέστερα. Μόνο εκεί είναι το πρώτο θέμα το γυναικείο μπάσκετ. Το γυναικείο μπάσκετ, φίλε, είναι ένα εμπορικό άθλημα το οποίο δεν το δίνουμε βάση σαν ΠΑΟΚ 24 και είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Για το project. Ναι. Επειδή έφυγε η Καλαμπάκου, δηλαδή δεν γράφουμε τίποτα.
Αυτά στον εαυτό σου πες τα. Άμα φύγουν και άλλες. Πλάκα, πλάκα, η πιο καυτή εμπλοκή μου με το γυναικείο μπάσκετ του ΠΑΟΚ ήταν να δείτε την Καλαμπάκου, ρε φίλε. Δηλαδή, και πώς να πεις όχι. Ναι. Πώς να πεις όχι. Τώρα πες στον Παναθηναϊκό. Στο μεταξύ, δεν την είχα δει ποτέ να παίζει και την είδα τώρα με εμάς που έπαιζε. Πάμε να ξεκινήσουμε τους χορηγούς. Τι έχεις από πειρατή. Είναι πειρατή γεμάτη εβδομάδα. Αύριο, φίλε. Η μέρα των ερωτευμένων. Χρόνια σου πολλά. Χρόνια σου πολλά. Χρόνια σου πολλά. Χρόνια σας πολλά, παιδιά. Δεν σε βρήσαμε, εντάξει. Χρόνια σας πολλά. Εντάξει, ρε φίλε, εμείς δικαιολογούμαστε να μην είμαστε ερωτευμένοι. Είμαστε 30 χρόνια με την ίδια γυναίκα. Έγινε αγάπη αυτό. Δεν είναι έρωτας πλέον με την έννοια του ζουζούνι μου και σε πάρω ένα δωράκι και που θα πάμε στο Βαλεντίνο. Έχουμε τις κόρες μας όμως. Α, είδες που, είδες που έβαλα φωτογραφία. Έβαλα φωτογραφία, μια φωτογραφία την κόρη μου. Ξέρεις αυτές τις φωτογραφίες που βγαίνουν που δεν θέλουν να φαίνονται πρόσωπα και τέτοια. Και έγραψα Άκη Ακισλόγλου είναι σε σχέση και it is complicated. Αυτά τα χαζά που βάζουν. Τι είχε ο πειρατής. Ο πειρατής έχει λοιπόν την ημέρα του ερωτευμένου. Ναι, ναι, ναι. Το ερωτικό sex symbol. Άμα την πάμε, Κίντι, άμα πάμε. Πάμε να κάνουμε ένα σταντάκι, να πάμε τέσσερα άτομα με τις γυναίκες μας. Η καλύτερη λύση για να χωρίσεις. Στανταράκι είναι αυτό. Στανταράκι. Το μουσικό sex symbol της χώρας μας. Ένα κορίτσι με ήθος, με ξεκάθαρες ιδέες πάνω στον έρωτα γενικότερα. Με εκπληκτική φωνή. Τι θα κάνει. Δεν μπορώ να σου πω, πρέπει να πας εκεί. Έχει σοου. Σοου, κανονικά. Η Λιλιάνα Χιώτη, έτοιμη για όλα. Για όλα. Έτοιμη για όλα. Αύριο. Αύριο. Θα χορέψει και θα τραγουδήσει. Γιατί... Θα χορέψει και θα τραγουδήσει. Οι Χιώτες πάνε δυο-δυο, γι' αυτό. Σίγουρα, μόνη δεν φεύγει. Αλλά γενικά η Λιλιάνα Χιώτη είναι στον Πειρατή. Ναι. Διογένους 17, στην Κάτω Τούμπα, στο κορυφαίο beer, rock bar της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, που δεν θα είναι πολύ rock αύριο, είναι η αλήθεια. Θα είναι λίγο τρυφερούλικο. Εντάξει, με Λιλιάνα Χιώτη. Έχεις ακούσει Λιλιάνα Χιώτη? Όχι. Όχι ρε, να βάλουμε. Βάλε λίγο Λιλιάνα Χιώτη να γουστάρουμε. Χορηγό έχουμε, κύριε Χρήστο, πρέπει να βάλουμε λίγο. Να δούμε τι θα ακούσει αύριο ο κόσμος, θα πάει εκεί. Βασικά θα ακούσεις και θα καταλάβεις τι θα δεις. Είναι μεταφυσικό, φίλε. Είναι σαν αυτό που συμβαίνει με τον Κλάους και δεν μπαίνει γκολ. Με τίποτα. Ωραία. Ο Νίκος ο Μοσχοβίτης γράφει ότι η Λιλιάνα Χιώτη είναι το κάτι άλλο. Λέει είναι το κάτι άλλο, γιατί προφανώς έχει από την ταραχή του χάσει και το πληκτρολόγιο. Και με κεφαλαία το. Ναι, και με κεφαλαία που θυμίζει Τζορμπατζόγλου. Αυτό είναι. Ηλέκτρο. Πολύ καλή. Ε. Φωνάρα, φωνάρα. Αυτό το αου, έτσι έκανε να το καταλαβείς. Θα ακούσεις και είναι σαν να βλέπεις. Και στίχος ωραίος. Έλα. Μα στίχος, γιατί είναι πτυχίο. Ο τύπος στη γωνία, μεγάλη αμαρτία. Την πρώτη τη ματιά, που τα ρίξε χοντρά. Κερνάει βαθιστόχαστη. Τα ελληνικά που τα άμαθε. Λίγο Θεσσαλία μου φαίνεται. Άννα μπράβο, γιατί προφορά λίγο. Καλύτερα να ακούω τον γκολ και να περιγράφει ευκαιρία του Αθανασιάδη παρά αυτό. Εκπληκτική Λιλιάνα Χιώτη, με ελάχιστο ύφασμα αύριο στον Πειρατή. 14 Δευτέρου ημέρα των ερωτευμένων, το ερωτικό σεξ σύμπολ της Θεσσαλίας και όχι μόνο. Εκτιμώ Θεσσαλία. Ναι. Δεν ξέρεις, ναι, αλλά κάπου εκεί πρέπει, κάπου να, είναι. Εκεί πρέπει να είναι. Ωραία, θα βρίσκεται εκεί για να σας διασκεδάσει αυτήν την κρίσιμη για την ψυχοσύνθεση σας μέρα. Και το Burger & Shake είναι στην παρέα μας. Σήμερα είναι Δευτέρα, καινούργια εβδομάδα. Έτσι, αν είστε εκεί στη γύρω περιοχή, να ξέρετε ότι μπορείτε να φάτε πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει ένα πακέτο 12 με 6, έχει ξεκινήσει ήδη το lunch break. Με μπέργκερ, πατάτες και σπιτική λεμονάδα που κοστίζει 5 ευρώ στα Burger & Shake της Κούσκουρα. Φοιτητές και μαθητές έτσι κι αλλιώς έχουν free τις πατάτες και αν δουλεύετε εκεί κοντά έχετε και έκπτωση 15% σε όλα τα προϊόντα του Burger & Shake που μπήκε πάρα πολύ δυνατά στο χώρο του φαγητού και με δικά τους κρέατα πολύ εγγυημένα και όσον αφορά την
ποσότητα και όσον αφορά την ποιότητα, εγγυημένα φρέσκα δηλαδή, όπως και οι πατάτες ξεχωρίζουν διότι είναι πολύ ιδιαίτερο τρόπο κομμένες στο χέρι και αρέσουνε. Και αναδομό, η τεχνική εταιρεία ειδικής ανακαινήσεις, προνομιακά πακέτα στην αναδομό για να ανακαινήσετε το χώρο σας, είτε σπίτι, είτε γραφείο, είτε οποιοδήποτε δωμάτιο. Αναδομό.gr το site και 2311-241-508 αν πρέπει να κάνετε ανακαίνιση. 2311. Αναδομό. 2311-241-508. Φίλος Ράφη, τον αγαπάμε και εμείς, αλλά σταματήστε να λέτε ότι να είναι για να τον δικαιολογήσετε. Τι είπαμε. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο αυτά που χάνει, ούτε κοντρόλ δεν κάνει πλέον. Ούτε κάρτα για μαρκάρισμα. Κάμπος ποιος τον βγάζει μόνος, δε φίλε. Έχει καταντήσει πάντως εκνευριστικό. Εγώ που συνήθως δεν εκνευριζόμαι. Με αυτό το σταματήστε να τον. Δηλαδή δεν μπορώ πλέον, έτσι. Τι άλλο να πούμε. Πάρε τηλέφωνο άμα θέλεις, όταν θα ανοίξουμε γραμμές, να κάνουμε σοβαρή συζήτηση. Και πες μας τι έχουμε πει. Και αυτό το σταματήστε. Ναι. Τι θα σταματήσουμε. Δηλαδή εμείς, αυτή είναι η δουλειά μας, ρε φίλε. Και το λέμε επώνυμα. Δεν είναι αυτό. Μα τι έχουμε πει, εγώ δεν θυμάμαι. Ναι, κατάλαβα. Όταν έρχεται το μήνυμα ακόμα, έτσι. Δηλαδή, τι έχουμε πει, ότι... Σε ποιο πράγμα να σε απαντήσουμε. Γιατί 5 λεπτά μιλούσαμε για τον Κλάους και είπαμε αρκετά πράγματα. Το πήραμε και στην πλάκα. Πήγαμε να το βάλουμε και στα σοβαρά. Πήγαμε να κάνουμε και την ανάλυση. Και στέλνει ο άλλο μήνυμα και λέει: σταματήστε να το. Γιατί γι' αυτό και εκείνο. Όχι, δεν σταματάμε. Έτσι. Λοιπόν, με το που επιστρέφουμε, πάμε να δούμε τι είχαμε χθες στην Ξάνθη. Τι έχουμε και, από... και σήμερα εν ώψη Ευρωπαϊκής Εβδομάδας. Γιατί εισιτήρια που θα δώσουμε από αύριο. Καλώς. Δεν μας δίνουν εισιτήρια. Από αύριο εισιτήρια. Ναι. Για το ΠΑΟ Ξάλκη. Εδώ στην εκπομπή. Ο Σταύρος τα έχει μαζί του τα εισιτήρια. Αν ο κάποιος... Σταύρος είναι δεξιά στην τσέπη. Ναι. Αν κάποιος θέλει να το συναντήσει, στη δεξιά τσέπη είναι. Τετάρτη και Πέμπτη θα ακούγεται ένα σποτάκι την ώρα που μιλάμε που θα λέει: η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Επανάληψη, κανονικά. Δεν είναι τα παιδιά στο στούντιο. Πρωί 4 τηλέφωνα. Από τις 9.30 μέχρι τις 10.30. Και λες ότι δεν έχεις εισιτήρια. Δεν έχω εισιτήρια. Ψέματα είναι. Ψέματα είναι, ακούστε. Ότι δεν έχω εισιτήρια. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε να τα πάρουμε όλα με τη σειρά να δούμε τι έχουμε σε όλα τα αθλήματα. Δεν έχω εισιτήρια. Καλά. Πάμε να δούμε τι είχαμε από χθες στο παιχνίδι της Ξάνθης. Δεύτερο μάτς για τις δύο ομάδες μέσα σε λίγες ημέρες, μέσα σε 65 ώρες ουσιαστικά. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με 7 αλλαγές σε σχέση με το μάτς της Πέμπτης και η Ξάνθη με 4 αλλαγές σε σχέση με αυτό το παιχνίδι. Είχαν λογική οι αλλαγές του ΠΑΟΚ. Έτσι έπρεπε. Ήταν λάθος να αγωνίζονταν ο Λέοβατς, να έπαιζε ο Σάχοφ. Ο Λέοβατς ήταν τελευταία τρία παιχνίδια, δύο παιχνίδια. Πολύ κακός. Θα ήταν λάθος να παίξει ο Κάμπος. Θα έβγαινε σε χειρότερα, θα έφερνε χειρότερα αποτελέσματα. Έτσι, αυτή η διαδικασία. Έτσι φαίνονταν. Έχει μεγάλη αυτοποίθηση ο Ίβιτς. Άλλαξε σχεδόν όλη την εντεκάδα. Έβαλε για πρώτη φορά το Δελγιανίδη. Άλλαξε σχηματισμό. Να σου πω κάτι. Ο Ίβιτς, φίλε, είδε τον Κίτσιο και τον Δελγιανίδη. Τον Κίτσιο το χρησιμοποίησε 4-5 φορές και τον Δελγιανίδη 2-3. Να μην τον εκθέτουν καθόλου. Τα παιδιά κέρδισαν την εμπιστοσύνη του Ίβιτς. Να το βάλουμε λίγο από την άλλη. Πες μου ένα κακό παιχνίδι του Κίτσιου φέτος. Ναι, μα δεν είναι θέμα ενός προσώπου. Ναι, άλλο σου είναι λέω, γενικά όλε οι αλλαγές. Σου λέω όμως γιατί ο Ίβιτς έχει αυτοπεποίθηση. Πρώτον, γιατί του πάνε τα αποτελέσματα. Και δεύτερον, γιατί αυτά τα παιδιά δεν τον κρέμασαν ποτέ. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί για τον Κίτσιου που μιλάνε υποτιμητικά δικοί μας, ωραία, βρείτε μου ένα κακό παιχνίδι του Κίτσιου φέτος. Και οι δυο τους μαζί δίνουν την πρόκριση στους 8. Ο ένας με τον γκολ μέσα στο Σταγρίνιο και ο άλλος με το 1-0 στην Τούμπα. Όχι, εγώ σου λέω γενικά. Και γενικά, ναι, ναι. Του Κίτσιου ένα κακό παιχνίδι φέτος. Ένα από αυτά που έπαιξε. Είναι στη σκιά του Μάτος που είναι πιο δημιουργικός, φυσικό είναι, αλλά. Λογικό. Και αλλά σκόρερα, όταν έχεις ένα τέτοιο παίχτη μπροστά σου, δεν σε τρώει κιόλας και τι παίζει αυτός και δεν παίζω εγώ, δεν παίζω, δεν κάνω, δεν κάνω. Περιμένεις, συμβιβάζεσαι στο ρόλο σου και όταν μπαίνεις μέσα είσαι 100% συγκεντρωμένος και αποδίδεις ό,τι μπορείς. Ο Κίτσιο δεν είναι κορυφαίος του ΠΑΟΚ χθες. Ήταν πολύ καλός. Γενικά το παιχνίδι πήγε εκεί που θα έπρεπε να πάει για τον ΠΑΟΚ. Κλειστό ματς. Λίγες φάσεις, πολύ δύναμη. Αυτό που λέει ο Μπίσες Βαρύν είναι δίκαιο. Λέει το σωστό. Ότι ο ΠΑΟΚ πλέον τακτικά χθες ποντάρει να πάρει τις δεύτερες μπάλες από την Ξάνθη. Δεν είναι αυτός που πιέζει, που κάνει, που ράνει. Τέλος πάντων, είναι μια ομάδα που δεν παίρνει τόσο πολύ την μπάλα στα πόδια της, αλλά ψάχνει
μέσα από κλεψίματα ψηλά, τέλος πάντων, να δημιουργήσει καταστάσεις, όπως και έγινε τις περισσότερες φορές. Ήταν πιο επικίνδυνος και έκανε αυτές τις 3-4 πολύ σημαντικές ευκαιρίες. Παραπάνω. 3-4 είναι μεγάλες φάσεις. Τι λες, μωρέ, Δελυγιανίδης. Ναι. Στην αρχή. Ναι. Μεγάλη φάση. Κλάους, Τζάλμα. Ο Τζάλμα κεφαλιά. Είναι φάση, ρε φίλε, δηλαδή άμα βρει εστία είναι γκολ. Είναι πολύ γλυκιά η σέντα, το χαρίσει. Ωραία. Βαρέλα, 4. Ποια άλλη είναι? Και μία του Μπίσβαρ. Αυτές είναι 5 φάσεις καθαρές. Έπρεπε να βάλει ένα γκολ. Είναι παιχνίδι για 0-0. Δεν το βάζει το γκολ λόγω της αστοχίας που υπάρχει ή λόγω κακών τελειωμάτων που έχει αυτή η ομάδα. Λόγω και του τερματοφύλακα, φυσικά, που είναι καλός τερματοφύλακας, και μένει στο 0-0. Νομίζω ότι έτσι απλά είναι τα πράγματα. Εντός ομάδας δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει το δεν πειράζει, δεν έγινε και τίποτα. Όλα πειράζουν όταν δεν κερδίζεις, όσο και αν κερδίζεις εδώ και 2 μήνες. Αυτή η νοοτροπία πρέπει να επικρατήσει μια μεγάλη ομάδα. Το δεν πειράζει δεν υπάρχει. Φυσικά πρέπει να προβληματιστούν γιατί δεν κέρδισαν. Και φυσικά θα πρέπει να αφοσιωθούν μετά και στο επόμενο παιχνίδι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όχι ότι πάω κυνηγάει να πάρει το πρωτάθλημα. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι να κερδίζει, να παίρνει όσο πιο πολλά μάτς γίνεται. Για να είναι ξεκάθαρα δεύτερος, για να παίρνει αυτό που αξίζει κιόλας, γιατί και χθες άξιζε. Αν δεν αξίζεις, άλλα προβλήματα. Αλλά όταν είσαι καλύτερος και αξίζει να κερδίσεις, εντάξει, αυτό το θέμα της αστοχίας είναι έτσι κι αλλιώς τεράστιο. Δεν είναι ένας στις φάσεις. Ναι, κάνουν και ρωτήσουν. Πάλι είναι γνωστοί. Ακούς και πριν το παιχνίδι, και αυτό ίσχυε και τους προηγούμενους μήνες. Κάποια στιγμή έφτασε ο ΠΑΟΚ να βάζει ένα γκολ σε κάθε 16 τελικές, στα χειρότερα του δηλαδή, ναι. Και ξανά έχει φτάσει στο σημείο να βάζει ένα γκολ κάθε 5 ή 6 τελικές. Είναι το ακριβώς αντίθετο. Ναι, ο ΠΑΟΚ είναι τελευταίο στατιστικά σε αυτό το τέτοιο και ξανά πρώτη. Και έχει και πολύ λίγες τελικές, ξανά. Δεν είναι. Ότι έχει... Αυτό είναι ψηλά. Ναι, πολύ λίγες. Αλλά παίρνει ίσως κάτι παραπάνω από αυτό που αξίζει. Λόγω αυτής, ναι, αυτής του ποσοστού. Είναι σε ανοιχτό γήπεδο οι τελικές της. Δεν είναι υποπίεση σε οργανωμένη άμυνα. Είναι και το τακτικό κομμάτι. Οπωσδήποτε ο καθένας βολεύεται. Αυτό μπορεί, αυτό κάνει. Αυτό παίζει ο Λουτσέσκου. Και πανηγύριζε χθες. Πολύ καλός προπονητής στο αμυντικό κομμάτι και ένας πολύ μέτριος έως κακός στο δημιουργικό κομμάτι. Γι' αυτό δεν έκανε καριέρα. Και στην Ξάνθη έχει βρει τη Λιθάκη. Ναι, γιατί ποιοτικά δεν μπορείς να πεις ότι Ξάνθη στερεί σε σχέση με Πανιόνιο, Πας, Γιάννενα. Πώς να είστε, ρε φίλε, έχει Σολτάνη, ναι. Έχει αυτόν τον Γιουνές, έχει το Λάζιτς που είναι καλός. Παρ' όλα αυτά δεν έχει... παίζει καλύτερα. Δεν παράγει περισσότερο. Δεν παράγει. Ούτε από τον Πανιόνιο, τον Πας, Γιάννενα, ούτε από τον Πλατανιά. Αυτός ο Νταλούκας, πώς λέγεται ο φίλος σου. Νταλούκας ή Νταλούκας. Νταλούκας. Όπως το έλεγε ο Νταλούκας. Αμυντικό χαφ. Είναι καλό παίκτη. Τον Πιτσέτη είναι. Αυτοί οι δύο είναι πολύ καλοί. Νταλούκας και ο Πιτσέτη. Κάπως έτσι λοιπόν ήρθε αυτό το 0-0 που άφησε τον ΠΑΟΚ τρίτο, μια και ο Πανίνος κέρδισε και είναι δεύτερος με 38 βαθμούς. Πάντως, ρε παιδί μου, όταν παίζει μια διάδα αγώνων με μια ομάδα κλειστή, το 0-0 το φέρες στο σωστό παιχνίδι. Δεν το φέρες στο άλλο. Όχι, στο άλλο πρέπει να σκοράρεις. Στο άλλο πρέπει να σκοράρεις. Γι' αυτό και εγώ δεν το άγγιξα πολύ το χθεσινό παιχνίδι και το άφησα έτσι. Κοίτα. Ένα παιχνίδι που εξηγείται το 0-0 και δεν είναι λόγω του ότι δεν ανταποκρίθηκαν οι παίχτες. Η ομάδα έδειξε έναν χαρακτήρα και έδειξε να παίζει το σωστό, το δικό της τρόπο παιχνιδιού, ανεπηρέαστη και από απουσίες και αλλαγές και εκτεταμένο rotation και από, πώς να σου το πω, κούραση από την σειρά αγώνων και από προσανατολισμό από τις σκέψεις στο παιχνίδι της Πέμπτης. Δεν νομίζω ότι φάνηκε τίποτα από αυτά που ήταν παγίδες, ήταν προβλήματα. Η ομάδα πήγε και έπαιξε. Ήταν και το ζητούμενο. Να μπει η ομάδα με σωστή νοοτροπία, σαν να μην υπάρχει στο μυαλό της το ότι έχει την Πέμπτη παιχνίδι. Το κακό στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι μέσα σε μια φάση ιδιαίτερης πίεσης μετά τα στραβά αποτελέσματα στην αρχή της σεζόν, φορτώθηκε τόσο πολύ ο κορμός στο καλό μας διάστημα, που αναγκαστικά σε αυτό το παιχνίδι έπρεπε να πάρουν ανάσες κάποιοι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές. Παρόλα αυτά, η εικόνα της ομάδας δεν αλλοιώθηκε με τις αλλαγές σε μεγάλο βαθμό. Θα έπρεπε να είναι νικήτρια. Και αυτό είναι ένα δείγμα καλής νοοτροπίας
με την υποσημείωση ότι πάλι οι ίδιοι παίκτες που δεν μπορούν να σκοράρουν με ευκολία ήταν οι αρνητικοί πρωταγωνιστές στο εκτελεστικό κομμάτι. Αυτό είναι όλο το story, νομίζω, από την χθεσινή αναμέτρηση. Εντάξει, και κατοχή είχες και παραπάνω ευκαιρίες. Είχες και, και γενικά έλεγχο ενός παιχνιδιού που ήταν εκτός έδρας. Είχες. Οπότε... Τώρα, σε ατομικό επίπεδο, όπως είπαμε, πήγαν αρκετά καλά οι δύο νεαροί που είχαν τις πλευρές. Βεβαίως, κάποια στιγμή ο Δελιγιαννίδης βγήκε για να μπει ο Λέοβατς, που έχει μεγαλύτερη ποιότητα. Ο Δελιγιαννίδης βγήκε γιατί το παιδί είχε να παίξει 90 λεπτό 3 χρόνια. Δεν είχε δυνάμεις. Άρας έκανε δύο αβία στα λάθη όταν βγήκε. Κατάλαβε ο Ήβιτς ότι δεν μπορεί άλλο. Λογικό είναι. Το φοβερό με τον Μπίσεσβαρ είναι ότι αυτός πλέον είναι ο παίχτης που ενώ έλεγε και ο προπονητής ότι δεν μπορεί να βγάλει συνεχόμενα μάτς. Έχει τα πιο πολλά λεπτά. Παίζει στα τελευταία 6 μάτς. Είναι αυτός ο οποίος παίζει το περισσότερο από όλους. Έχει δυνάμεις. Έχει δυνάμεις. Είναι μέσα σε όλες τις φάσεις. Ζητάει μπάλα συνέχεια. Εκτελεί τα στημένα. Δεν είναι πολύ αποτελεσματικός. Είναι αλήθεια. Έχει κακά τελειώματα. Δεν το έχει αυτό με τα τελειώματα. Ο Ολλανδός. Χρήσιμος όμως είναι. Είναι χρήσιμος. Εννοείται. Και στο χθεσινό παιχνίδι. Πήρε όλες τις πρωτοβουλίες. Εντάξει, νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Τώρα υπάρχει πρόβλημα εν ώψη της Πέμπτης. Νομίζω ότι ο Ήβιτς μπορεί να εμπιστευτεί πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε σχηματισμό θέλει, αλλά έχει σίγουρα θέμα στο 6 και στο 9 για διαφορετικούς λόγους. Σε κομβικές θέσεις και ειδικά του αμυντικού χαφ σε τέτοιου είδους παιχνίδι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι του λείπει και ο Κάνιας πρώτα και ο Κάτσα. Είναι σαφές και φαίνεται και στατιστικά ότι ο Τσίμιλος ως 6 δεν συμμετέχει πολύ στο παιχνίδι της ομάδας. Δηλαδή χάνει ο ΠΑΟΚ τη δυνατότητα για το repress που ουσιαστικά του δώσε πλεονέκτημα σε πολλά παιχνίδια. Χθες έχει νομίζω ελάχιστες επαφές με την μπάλα ο Τσίμιλος στο μισό του αντιπάλου. Κάτι το οποίο είναι δείγμα προβληματισμού. Δηλαδή, στο πίσω μέρος του μυαλού μου, εγώ αυτό είχα λόγω της απουσίας του Κάνιας. Αν τον προσωποποιήσεις περισσότερο, ο Κάνιας είναι που κάνει και τον Τσίμιροτ να παίζει περισσότερο δημιουργικά και να ανεβαίνει πιο ψηλά. Έχει θέμα εκεί με τις απουσίες που υπάρχουν και βέβαια στο Σεντερφόρ. Τι να πεις. Εντάξει, ο Πρίγκιπιτς δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Νομίζω ότι δύσκολα έτσι θα ξεκινούσε. Σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Από εκεί πέρα, Θανασιάδης και Κουλούρης έχουν κάτι κοινά προβλήματα. Είναι κακό, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να προβληματιστεί ο Ήβιτς να τα βάλει σε μια ζυγαριά την Πέμπτη, όχι για το ποιος είναι ο καλύτερος, αλλά για το ποιος είναι ο λιγότερο κακός. Εντάξει, μπορεί να βάλει το Μιστακίδη ψηλό στο φόρο. Δεν έχει αυτή την επιλογή. Βάλει Μιστακίδη, τι αυτό το κάνει, δηλαδή το σκέφτεσαι την Τρίτη, βάζει την Πέμπτη με τη Σάλκε, χωρίς να το δουλέψει ποτέ. Πώς δεν έχει παίξει, δεν έχει παίξει. Πού έχει παίξει φέτος? Στο Μανιτολικό. Σε 3-5-2. Σε 3-5-2. Ναι, ο δεύτερος. Ο δεύτερος. Ο Τζάλμα. Μιστακίδη, Κάμπος. Γιατί σε χαλάει. Δεν ξέρω, δεν το σε έχω χαλάει. Δει. Δεν το έχω δει ποτέ. Ρε φίλε, τώρα η Σάρκ είναι μια ομάδα που παίζει τακτικό ποδόσφαιρο, γερμανικό, δεν κλείνεται, δίνει χώρους κτλ. Τι σε χαλάει εσένα να έχει δύο γρήγορους μπροστά. Σε χαλάει. Δεν το έχω δει, δεν είναι δοκιμασμένο, είναι κάτι καινούργιο. Βρε αγόρι μου, πώς έπαιξες στο Πανετολικό με 10 παίκτες? Με 10 παίκτες. 3-5-1 δεν έπαιξες. Ναι. Ποια είναι η διαφορά, δηλαδή? Τι, ποια είναι η διαφορά? Ποια είναι η διαφορά? Ότι έχεις δύο χωρίς να είναι σεντερφόρ κανείς. Δηλαδή, χωρίς να είναι σεντερφόρ κανείς. Εντάξει, δεν είναι έτσι ακριβώς. Και ο Τζάλμα έχει παίξει περιφερειακός φόρ και ο Μιστακίδης πιο πολύ θέση του είναι να παίζει ελεύθερος. Δεν ξέρω, εγώ περιγράφω μια κατάσταση όπου υπάρχουν κάποια ζητήματα. Αγόρι μου, και εγώ σου απαντάω ότι υπάρχει και η λύση αυτή. Να πας 3-5-2 με Γλύκο τα τρία στόπερ. Μα εδώ με τον Αθανασίδη υπάρχει και άλλο πρόβλημα. Με τον Αθανασίδη υπάρχει και άλλο πρόβλημα. Τι? Άντε, λες, τον βάζεις. Πώς τον βάζεις που άμα γίνει η πρώτη στραβή θα το γήπεδο πάλι θα. Σου λέω, υπάρχουν διάφορα ζητήματα. Ρε, μαζί σου. Ναι, ωραία. Και σου λέω εγώ τώρα. Υπάρχουν και άλλες λύσεις. Το ρόστερ έχει χαρακτηριστικά. Τέλος πάντων, δουλειά του προπονητή είναι. Θα βρει τη, ναι, τη λύση. Έλεγε και ένας πρώην πρόεδρος, γιατί να αγχώνομαι εγώ, αυτός πληρώνεται για αυτό το πράγμα. Ναι. Θα βρει τη λύση. Είναι κάποια ζητήματα. Κατά τα άλλα, στόπερ μια χαρά είναι. Τα πλάγια μπακ, εντάξει, λίγο έχουν φρεσκαριστεί. Και πώς πας τώρα στα χαφ?
στα χαφ. Τσίμινο του χαρίσει Μπίσεσβορ, Σάρχοφ. Ή βάζει τον Πέλκα οχτάρι. Ο Πέλκας από σήμερα θα ξεκινήσει. Θα προσπαθήσει να βγάλει το πρόγραμμα. Δεν είσαι σίγουρος τι θα γίνει. Έχει αφού έχει αποκατασταθεί. Δεν έχει ξεκινάει αφού προπονήσει. Πάλι έχει... καλά που ο Κάμπος γύρισε νωρίτερα από ό,τι αναμένονταν και είναι διαθέσιμος. Διαθέσιμος και ο Ενρίκε φυσικά. Και σε 3-5-2 ο Ενρίκε πού? Εκεί δεξιά. Εκεί δεξιά. Αλλά... τι εδώ, χωρίς Ενρίκε. Που είναι και φρέσκος. Εγώ πάντως βλέπω έναν ΠΑΟΚ με το Τζάλμα και τον Ενρίκε στα άκρα και τον Κλάους κορυφή. Μπράβο. Εσείς ψάχνετε να βρείτε εναλλακτικά σχέδια. Εγώ νομίζω είναι τόσο κατασταλαγμένος ο Ίβιτς. Εγώ στα χάφτε όλο το πρόβλημα, όχι στο μπροστά. Μπροστά υπάρχουν λύσεις πλέον. Μπροστά και να παίξει το ίδιο γίνει. Να πω, θα πάρει τίποτα. Εντάξει, τι βλάκε του Μπάτζου. Του μιλάει, ρε. Τσίμιροτ Κάνιας, Τσίμιροτ Σάχοφ Χαρίσης ή Τσίμιροτ Σάχοφ Πέλκας ή Τσίμιροτ Σάχοφ Μπίσεσβαρ. Το Μπίσεσβαρ χλωμό τον βλέπω για να παίξει 90 χθες για την Πέμπτη. Είναι και γρήγοροι αυτοί. Και τα τρία δεν με χαλάνε γιατί ξεκινάς με το Τσίμιροτ Σάχοφ. Δεν έχεις άλλους, τι να κάνεις. Άρα ό,τι από τα τρία και να διαλέξει ο προπονητής, δηλαδή τον Πέλκα, τον Μπίσεσβαρ ή τον Χαρίση, κάτι θα χάσεις, κάτι θα κερδίσεις. Η Σάλκη ανεβαίνει, έχει επιστροφές, αρχίζει, παίρνει αποτελέσματα. Κέρδισε, αλλά 0 τυχαίο. 2-0. Έβαλε και δεύτερο. Έρχεται καλά στην Τούμπα. Ένα έβαλε ο Μπουστάλ, πώς λέγεται αυτός ο Μπουστάλ, που έπαιζε στην Μπάγερ. Είναι σε μια φάση ανόδου. Πολύ μεγάλο παιχνίδι, πολύ δύσκολο. Κατάμε στο γήπεδο, φυσικά θα έχουμε τρεις ημέρες να το συζητήσουμε από εδώ και πέρα. Έχουμε κάτι άλλο για τα χθεσινά, γενικότερα για το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός ξανακέρδισε. Στο πέσηματα στον πάγκο της, από τον πάγκο στην επόπτη και στον διαιτητή. Θυμάμαι κουβέντα για τις δύο φάσεις του Πρίγιοβιτς, γιατί τέτοιοι είμαστε. Δεν χρησιμοποιούμε άλλες τακτικές. Κράτημα εντός περιοχής, εστημένη φάση. Η πρώτη μακριά από την μπάλα, στην κεφαλή του Βαρέλα, όπου εγώ λέω ότι εφόσον η μπάλα πάει μπρος στον Μπρίγιοβιτς, αν υπάρχει το κράτημα, πέναλτι είναι. Η δεύτερη, υποθέτω ότι μπορεί και να κλείδωσε το χέρι ο Μπρίγιοβιτς αντιπάλου και να έπεσαν μαζί, πολύ πονηρά. Φυσικά δίνονται αυτά. Φυσικά δίνονται. Έτσι τα έχουν πάρει άλλοι. Να πάρεις ποτέ εσύ κάτι. Ναι, και αν δεν το παίρνουν άλλοι, κάνουν και ολόκληρη επανάσταση. Σήμερα θα αφιερώνουν ολόκληρες εκπομπές να απειλούν και να εκβιάζουν για να πάρουν τα επόμενα σφυρίγματα. Στον ΠΑΟΚ δεν είναι έτσι η κατάσταση. Τι να κάνουμε. Είναι διαφορετική αντιμετώπιση. Εντάξει, το πήγε στο δεύτερο. Για μένα είναι σαφές ότι κρατάει το χέρι και το ρίχνει. Το ότι ο Λυσγάλας παίζει έτσι βέβαια. Είναι κάτι που θα το πληρώσει μια φορά. Αλλά μάλλον δεν θα γίνει αυτό σε παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Αυτά και με τον διαιτητή στο χθεσινό παιχνίδι. Δεν έχει ο ΠΑΟΚ, Σάββα Θεωρή δεν έχει. Να βγει ο Κυρσάβας χθες το βράδυ και να μιλάει για ένα μισάωρο να ζητήσει χρόνο και να αρχίσει να... να λέει τα δικά του. Ναι, να εκφοβίζει γενικώς. Γελάς εσύ. Θες τέτοιο πράγμα, να έχεις ένα Κυρσάβα να λέει αυτά. Κοίτα, είναι ανάλογα και το επίπεδο τη Super League. Αν του Κυρσάβα οι απειλές είναι αποτελεσματικές, τότε μάλλον πρέπει είναι να μέρος ο Κυρσάβας, γιατί παρακολουθούν και άλλα πράγματα. Ναι, εννοείται. Αν χρειάζεται να κάνω αυτό το καραγκιοζλίκι για να πάρει η ομάδα μου κάποιο πρωτάθλημα, θα το σκεφτώ, Δημήτρη. Θα το σκεφτώ. Ποιον βρίσκω για Κυρσάβα. Έχω 5-6 μυστήριους γύρω-γύρω. Και στο Facebook κάτι επαναστάτες. Θα τους βάλω αυτούς. Δώσω για 20 ευρώ τη μέρα. Για τόσο είναι. Ωραία. Και να τους δώσω. Ωστε, φίλε, παγώνεις την εικόνα, δημιουργείς μια άλλη κατάσταση όπως έκανε εδώ ο συνάδελφος του Καζέτα. Mm. Παγώνεις την εικόνα και εσύ λες ότι αυτό πες εσύ δεν είναι πέναλτι αυτό. Ναι. Με παγωμένη εικόνα. Που είναι εντελώς αλλοιωμένη. Αυτό το πρώτο, άμα δεν είναι πέναλτι, είναι σεξουαλική παρενόχληση. Γιατί. Το πρώτο ή το δεύτερο. Το χέρι εδώ λίγο στη ρόγα το βάλε. Το δεύτερο. Καλά, ναι, το δεύτερο. Τι είναι γιορτή των ερωτευμένων. Ναι, ναι, ναι. Στο κλίμα της γιορτής. Βάζει slow motion, ξέρεις πως το αλλοιώνει το...
slow motion και παγωμένη. Έχει και έναν διαιτητή απ' έξω. Πέναλτι. Όχι, λέει, έχει και έναν διαιτητή. Αλλάξαν οι κανονισμοί. Ναι, ναι. Έχει, ένας τα πάντα, τα πάντα. Το, έχει και έναν διαιτητή που να πει ότι είμαι προβληματισμένος, αλλά είναι πέναλτι. Και βάζει τον άλλο σήμερα να γράψει. Παραπέμπεται ο Κίζας. Άνα, ναι, ναι. Πάρ' τον εκφοβισμό. Σε γνωστό site. Πάρ' τον εκφοβισμό. Γιατί τάκος δηλαδή. Γιατί το διαιτητή έχει πιαστεί. Μπορεί και σε άλλα του στυλ. Παίζω καλή μπάλα. Μεγαλοχέρις.gr. Πώς το είπανε, πώς το έχει πει ο άλλος. Έγκλημα κατά της Ελλάδας. Έγκλημα κατά της Ελλάδας. Οι δύο φάσεις του πρίγκιπης. Κατά της ανθρωπότητας. Ναι, όλα μαζί. Καλά, στη Χάγη θα εκδικαστεί. Δεν υπάρχει άλλο παιχνίδι. Όλο το 90 λεπτό είναι αυτές οι δύο φάσεις. Επιμέρες ολόκληρες. Τέλος πάντων. Αλλά δεν είναι έτσι εδώ. Δεν τα κάνουμε σε αυτά. Πάμε να πούμε τους χορηγούς μας. Ναι. Πειρατής προσφέρει την ημέρα των ερωτευμένων το καλύτερο σόου στην πόλη. Λιλιάνα Χιώτη, τεράστιο ταλέντο. Σεξ σύμπολ, έτοιμη για όλα. Θα αναπτύξει το ταλέντο της. Διογένους 17 στην Κάτω Τούμπα, στον Πειρατή. Μπορείτε να επισκεφτείτε αύριο το βράδυ το μεγαλύτερο beer and rock bar. Θα είναι λίγο rock and roll αύριο. Rock bar της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Να θαυμάσετε τα κάλλη κυρίως της Λιλιάνας Χιώτη. Μαζί μας και η Αναδομό, η οποία τρέχει έναν διαγωνισμό στο Facebook με έπαθλο ολική ανακαίνιση του μπάνιου. Για να μπείτε στον διαγωνισμό, κάνετε like στην σελίδα και ουσιαστικά βλέπετε όλες τις λεπτομέρειες για το τι συμβαίνει εκεί. Δηλαδή κάνετε πρώτα like στη σελίδα, μετά κάνετε share ένα βίντεο που έχουν ανεβάσει τα παιδιά της Αναδομό με τον διαγωνισμό. Στο προφίλ σας το κάνετε share και μπαίνετε έτσι στην κλήρωση για μια ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου από την έμπειρη ομάδα του Αναδομό. Το δώρο είναι αξίας 1.350 ευρώ. Παράλληλα ισχύουν αυτά τα γνωστά για τα οποία σας ενημερώνουμε ότι αν θέλετε να πάτε από κοντά το τηλέφωνο είναι 2311-241-508 να κλείσετε ραντεβού. Αν θέλετε να δείτε δουλειές της Αναδομό, anadomo-ανακαίνιση.gr και όλα αυτά με άτοκες δόσεις, με προνομιακά πακέτα και με συνέπεια στα χρονοδιαγράμματα για να ξέρετε κι εσείς πότε το σπίτι σας ή ο επαγγελματικός σας χώρος θα είναι έτοιμος. Κλείνουμε την πρώτη ώρα με Burger & Shake εδώ στο ΠΑΟΚ 24, με τα καλύτερα μπέργκερ στο κέντρο, στην Κούσκουρα. Και προσέξτε, όσοι είστε εκεί κοντά, δουλεύετε καθημερινά, μπορείτε να πάρετε μια κάρτα για να έχετε 15% έκπτωση για όλα τα προϊόντα στο Burger & Shake. Πάρα πολύ καλή, χρήσιμη ιδέα. Επιστρέφουμε και με τα υπόλοιπα και με τις δικές σας απόψεις για όλα όσα αναφέραμε, όπως εδώ το μήνυμα του φίλου που γράφει για τα διαιτητικά και για τον Παναθηναϊκό που ευνοήθηκε. Και αυτό το μήνυμα και όλα τα υπόλοιπα και γραμμές στη δεύτερη ώρα για το ΠΑΟΚ 24. FM γράφεται και ενώ αφήνετε μηνύματα στο 545-26. Θα ανοίξουμε και γραμμές σε λίγο για να συζητήσουμε τα ποδοσφαιρικά δεδομένα, ό,τι προέκυψε από χθες στον αγώνα των έναν από τους δύο στα τελευταία 15 παιχνίδια στα οποία δεν κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, τελευταία έχει 15 μάτς και έχει 13 νίκες, μια ισοπαλία και μια ήττα. Και τι ήττα τώρα. Δηλαδή, πραγματικά το λες ότι είναι ήττα εκείνη τη μέρα και παθαίνει σοκ. Άρα είναι και τα δύο μάτς τα οποία δεν σκόραρε και έχασε και δεν κέρδισε. Ναι. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεύτερη ώρα, πρώτα απ' όλα, να δούμε λίγο τους χορηγούς μας, να ξεκινήσουμε με Alter Ego για ανδρικά ενδύματα, για όλα τα γούστα, με σημαντικές εκτόσεις σε κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, τα πάντα. Δυτικά στην Ευκαρπία, 25 Μαρτίου 12 και ανατολικά Καλαμαριά, Πασαλίδη 85. Κέντρο μπαταρίας Ιταλός. Γιατί ο Ιταλός έχει φινέτσα και έχει και λύσεις. Ό,τι μπαταρία, πολύ δυνατά brand όπως η Fiat, η Technica, η Bosch και πολλές άλλες υπάρχουν στον Ιταλό για το αυτοκίνητό σας βέβαια. Τρία καταστήματα για να καλύψουν τις ανάγκες σας όπου και αν μείνετε. Σικές Μοναστηρίου και Στροφή Θέρμης 2-3-10-5-45-9-9-9 και βέβαια με κάθε αλλαγή μπαταρίας δωρεάν έλεγχος του δυναμό και ένα λίτρο παραφλού δώρο από τον Ιταλό, το υπερκέντρο μπαταρίας σε τρία σημεία της Θεσσαλονίκης. Και Data Labs εκεί γίνεσαι μπαρίστα με ολοκληρωμένη εκπαίδευση στα μυστικά παραγωγής καφέ. Εκεί
παρακολουθείς σεμινάρια εξειδίκευσης γενικά σε όλα τα τουριστικά και παίρνεις εφόδια για να δουλέψεις σε αυτόν τον τομέα. Εθνική Αμήνη 14, α, datalabs.edu.gr και 2310-22-29-62. Γράφει φίλος ούτε ο Παναθηναϊκός έχει Κυρσάδα, αλλά η γκρίνια του τύφλωσε το διαιτητή στην μπουνιά του Βλαχοδήμου. Ας κάτσει ο ΠΑΟΚ να έχει σε κάθε αγώνα 5 τραυματίες από φάουλ. Γράφει εδώ ο φίλος για τα θέματα διαιτησίας. Ναι, ο Παναθηναϊκός χρησιμοποιεί άλλες μεθόδους για να κάνει ό,τι κάνει ο Κυρσάβας. Το θέμα είναι, ρε φίλε, ότι ο Παναθηναϊκός που ξέραμε και μεγαλώσαμε με τον Παναθηναϊκό το σημερινό έχει τεράστια διαφορά. Πλέον είναι πολύ μικρό κλαμπ σε σχέση με το παρελθόν. Και τον οδήγησαν σε αυτή τη λογική τέτοιες συμπεριφορές. Αυτά που έκανε ο Παναθηναϊκός, αυτά που κάνει ο Παναθηναϊκός τώρα. Επειδή είναι μικρός, κάνει αυτά. Όχι ότι αυτά τον κάνουν μικρό. Μα είναι το δείγμα ότι είναι μικρός πλέον. Mm. Ωραία. Αυτά που κάνει ο Παναθηναϊκός τα κάναμε και εμείς δεκαετία 90 και 2000. Τα καραγκιοζλίκια. Μας έφταιγε όλο η διαιτησία και μπούρου μπούρου. Οκ. Okay. Έφταιγε και η διαιτησία. Αλλά όχι όλη την ώρα να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Για μένα ο τρόπος που λειτουργεί ο ΠΑΟΚ είναι ένα δείγμα ότι μεγαλώνει. Εντάξει. Τώρα, αν νομίζετε ότι αυτές οι πρακτικές μπορούν να σε κάνουν μια ομάδα υψηλού στάτους, αυτοί που ονειρευόμαστε, νομίζω ότι το έχετε πάρει λάθος το πράγμα. Είναι εκνευριστικό. Ξέρω γιατί το αντιλαμβάνομαι, γιατί πρέπει να συγκρινόμαστε και με αυτούς που συμμετέχουν στο ίδιο πρωτάθλημα. Αλλά νομίζω ότι μέσα από την υπομονή και μέσα από την σωστή λειτουργία θα φτάσουμε ως μέγεθος να αναγκάζουμε τους πάντες να μας σέβονται. Αυτή είναι η προσέγγιση μου. Και μην ξεχνάτε βέβαια ότι έχουμε και εκλογές το καλοκαιράκι στην ΕΠΟ. Εγώ λέω, όπως το έχω φιλοσοφήσει, ότι αν αρχίσουν σφυρίγματα υπέρ του ΠΑΟΚ, θα έχουμε γκρίνια και κατηγορίες για χαλίφιδες κτλ. Εύκολα. Και αν έχουμε σφυρίγματα κατά του ΠΑΟΚ, θα έχουμε μετά κορόιδα και δεν άλλαξε τίποτα κτλ. Είτε έτσι είτε αλλιώς χαμένος ο ΠΑΟΚ και μια ζωή σε θέση άμυνας. Δεν γίνεται έτσι. Και μην μπει κανείς τώρα για 50-50. 50-50 ποιος έχει. Πολύ δύσκολο. Ή θα ευνοείς ή θα αδικήσει. Αυτή είναι η κατάσταση παγκοσμίως στο ποδόσφαιρο. Ανοίγουμε γραμμές 23-10-287-888 για να πείτε και εσείς ό,τι πιστεύετε ποδοσφαιρικά για αυτή την παρουσία του ΠΑΟΚ τη χθεσινή και για τον αγώνα με τη Σάλκε, στον οποίο βλέπουμε από τώρα κάποια θέματα τα οποία θα έχει να αντιμετωπίσει ο Ίβιτς. Λέγαμε ότι πέρασε ένα μεγάλο διάστημα όπου ο Ίβιτς έκανε ό,τι ήθελε, δεν είχε εμπόδιο, αποφάσισε κάθε Κυριακή ή κάθε Πέμπτη ανάλογα με τις ανάγκες, τη φόρμα και χρησιμοποίησε όποιους ήθελε. Τώρα, σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, έχει προκύψει θέμα στο 6, υπάρχει ένα ζήτημα φορμαρίσματος στο 9 και είναι λίγο πιο δύσκολη η κατάσταση. Δεν θα μπορούσε να πάει... Δεν είναι δραματική. Εντάξει, μην τρελάθουμε τώρα. Ναι. Δεν θα μπορούσε να πάει όλη η χρονιά όπως ήταν το προηγούμενο διάστημα. Και δεν μιλάμε μόνο για μυϊκά. Εξάλλου μυϊκά ο ΠΑΟΚ έχει ελάχιστα, δεν έχει σχεδόν τίποτα. Αλλά να έχει ατυχίες. Κόντρες, χτυπήματα, κακώσεις. Τον έχουν βρει σε αυτή τη φάση. Λοιπόν, 23-10-287-888. Είτε για τα διαιτητικά, για τον Γκίζα και τις φάσεις, είτε για όλα τα υπόλοιπα, μπορούμε να τα ζητήσουμε για το επόμενο διάστημα. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με γραμμές. Σήμερα δεν έχει παραπονηθεί κανείς και για το ίντερνετ, είδες. Προφανώς έχει μικρότερη συμμετοχή. Ίσως. Όχι, περίμενε, θα σου πω εγώ. Ναι. Λοιπόν, πάμε, ξεκινάμε. Καλημέρα στον πρώτο φίλο. Καλημέρα. Χαίρετε. Ακούγομαι. Ναι, κανονικά. Δεν
Δημήτρη, να σε ρωτήσω κάτι. Yeah. Επειδή λες ότι απαγόρευσε την εικόνα για να κάνει slow motion, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Έχει καμιά αμφιβολία ότι η τελευταία φάση του 94 είναι πέναλτι. Το είπαμε και νωρίτερα ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να κλειδώνει ο Πρίγιοβιτς το χέρι του Λυσγάρα και να τον κρατάει από τη μέση, τον κρατάει από τη μέση και με ελληνορωμαϊκή λαβή τον κατεβάζει κάτω. Μην λέμε ούτε χαζομάρες. Ή το ένα ισχύει ή το άλλο. Δεν είμαστε σίγουροι. Γαβρίζεις λέει εδώ. Γαβρίζεις. Γαβρίζω. Έχει άλλη οπτική. Γαβρίζεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ λέω ότι αν ήταν στο 60 θα το είχε δώσει ήδη. Αυτό δεν μπορώ να το αμφισβητήσω, αλλά είναι σαφές ότι κρατάει. Εγώ λέω ότι επειδή ο Ολυμπιακός έχει ξεκάθαρο διάβολο επικοινωνίας με την ΚΕΔ, οι διαιτητές είναι πιο προσεκτικοί και στα δικά μας μάτς και στα υπόλοιπα. Εγώ έτσι το βλέπω, εσύ μπορείς να πεις ότι δεν είναι έτσι. Για διάβολους επικοινωνίας, δεν θα μιλήσουμε και για νοχελίμ, νεφελίμ, ξέρω εγώ πώς λέγονται. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν το έδωσε. Διάβλους θα είχε αν ο κάθε τίκας που τον ευνόησε ή ο κάθε βοηθός θα γίνει διεθνής σε λίγο καιρό ή θα παίρνει μεροκάματο. Προς το παρόν δεν έχει παίξει πάντως. Θα συγχωρέσεις λίγο για αυτό που θα σε πω τώρα, αλλά εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν και διαιτητές και επόπτες χαρτί τουαλέτας. Κουπίζεσαι και τους πετάς. Κάπως έτσι. Φίλε, είναι πολύ φοβισμένοι. Τι νομίζεις, τι είναι εύκολο είναι. Φοβούνται. Φυσικά. Μέχρι το καλοκαίρι. Συμφωνώ πολύ με τον Σταύρο μαζί σου για το μάτι της Πέμπτης και εγώ Μιστακίδη θέλω μπροστά. Θέλω κάτι πιο γρήγορο. Τα είπαμε και πριν, και πέρα. Περιμένουμε. Απλά μην μειώνουμε, ρε παιδί μου, τις δικές μας φάσεις επειδή είμαστε ΠΑΟΚ. Η συγκεκριμένη φάση για μένα είναι πέναλτι. Τώρα από εκεί και πέρα. Έγινε. Είναι πέναλτι. Καλημέρα. Εντάξει τώρα. Εγώ λέω ότι τον κρατάει και τον κατεβάζει μαζί του. Και φαίνεται από την απόσταση που έχει μέχρι να πέσει ο ένας με τον άλλον. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Βάλ τον γκολ εσύ τώρα και. Άσε τα άλλα όλα. Συνεχίζουμε, καλημέρα. Καλημέρα. Χαίρετε. Χρήστος από Καστοριά. Γεια σου, Χρήστο από Καστοριά. Για τη διαιτησία, παιδιά, φάγαμε τις κλωτσιές μας πάλι. Από μια απίθανη ομάδα, μόνο με εμάς παίζουν αυτοί. Έτσι. Και πάλι. Εντάξει, από εκεί και πέρα συνεχίζουμε, δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε και όλα τα παιχνίδια μέχρι το τέλος. Ναι. Αυτό δεν ισχύει. Δεν έχουμε κάτι. Εντάξει, συνεχίζουμε. Και η ισοπαλία. Δηλαδή έχει κάνει σε ρίστα πρωτάθλημα 8-9 νίκες, δεν μπορούσε να κάνει 18. Δεν γίνεται. Αυτό. Ναι, γι' αυτό δεν μπορεί να φτάσει. Με λίγη τύχη μπορείς, αλλά δεν μπορείς. Δεν σου κάθεται. Δεν έχει προηγούμενο. Δεν γίνεται. Αυτό με τον Αθανασιάδη, παιδιά, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Να τον ξεματιάσουν, κάτι πρέπει να τον κάνουν αυτόν τον άνθρωπο. Βασικά, ξέρεις τι θέλω να κάνουμε. Να κάνουμε σαν να μην υπάρχει. Δεν γίνεται. Να μην αναφέρεται το όνομά του πουθενά, γίνεται. Να σου πω κάτι, Σταύρο, επειδή όχι, δεν γίνεται. Καλός ή κακός, δικό μας παιδί είναι. ΠΑΟΚ είναι. ΠΑΟΚ, κατάλαβες πως το λέω. ΠΑΟΚ, ναι. Και από μικρός στην ομάδα, στεναχωριέσαι κάπου που το βλέπεις έτσι. Στεναχωριέσαι, γιατί και προκρίσεις μας έχει χαρίσει και τόσα γκολ έχει βάλει. Στεναχωριέσαι, σε πιάνει κάτι. Αχα. Τώρα τι γίνεται. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ. Και είναι κρίμα για το παιδί, όχι τίποτα. Αυτό που κάνει ο προπονητής είναι το σωστό πάντως. Ναι, να τον στηρίζει τόσο έντονα. Ναι. Και όλοι πρέπει να το κάνουμε αυτό. Όλοι εντάξει. Δεν κοίτα, βασικά στο κάνει αυτός του πρώτα. Καλά. Αλλά και αυτή η Γιούχα ώρες-ώρες τι χάνει, τι κάνει. Άστονα. Κάνει καλά. Αυτό πάνω, ξεκίνησε δηλαδή από το καλοκαίρι. Όταν και δεν επηρέασε μόνο αυτόν. Και τους τρεις φορές επηρέασε. Ναι. Όταν θα καταλάβουμε όλοι ότι το 70% του επαγγελματία αθλητή είναι η ψυχολογία, ίσως θα αντιμετωπίσουμε και διαφορετικά. Συμφωνώ. Δηλαδή είναι κρίμα. Άμα βάλει μεθαύριο ένα γκολ, εγώ πιστεύω θα βάλει 10-15 μέχρι το τέλος. Καλά, επειδή αυτή την κουβέντα την κάνουμε από τον Οκτώβριο όμως, ας τη σταματήσουμε. Πώς για να. Αυτό ακριβώς, εντάξει, ναι, τελείως το. Έγινε. Να είσαι καλά. Έγινε. Γεια. Πολύ. Bye. Γεια σας. Και όσο πιέζεις για να στηριχθεί κάποιος, φαίνεται το αντίθετο αποτέλεσμα. Ακριβώς. Άρα, άστο. Πάμε, συνεχίζουμε. Καλημέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σας. Δεν έχει πετύχει καλημέρα με καλησπέρα το άτομο τώρα που κάνω κουμπί μαζί του. Είναι. Καλημέρα, λίγο. Ναι, ναι, το παιδί τώρα τι είναι. Γιατί ευχή σου κάνω να είναι καλή ημέρα σου. Έχεις ακόμα 12 ώρες μέρα. Δεν κέρδισε ο ΠΑΟΚ, οπότε δεν είναι καλή ημέρα μας. Μάλιστα. Από χθες. Δύο λύσεις υπάρχουν για να λυθεί το θέμα του Αθανασιάδη. Αν δεν λυθεί και με αυτούς τους τρόπους, δεν μπορεί να λυθεί με κανέναν άλλον.
Πρώτον, να γράψει ο Σαραγκαλήθιας ότι είναι παλτό και ότι είναι ο νέος Θείου. Γιατί μπορεί να αναστήσει και πεθαμένους. Και δεύτερον είναι, Σταύρο, αντί να πάει... Ο Αποστόλης είναι ο Σαραγκαλήθιας. Τι πράγμα? Ο Αποστόλης είναι ο Σαραγκαλήθιας. Και αυτός μπορεί κανονικά. Αλλά ο Αποστόλης είναι λίγο δύσκολο, δεν το κατάφερε με τον Κλάους. Ναι. Και δεύτερον, αντί να πάει ο Κλάους στο Δαλάι Λάμα, να βάλουμε 30.000 βουδιστές στις κερκίδες για να μην μουρμουρίζουν. Γιατί δυστυχώς, φίλε, όσο και να τον αγαπάμε σαν δικό μας παιδί, δεν μπορεί, φίλε, και να μην αγαναχτείς με αυτά που κάνει κάθε έτσι μέρα. Είναι, έτσι είναι. Δεν γίνεται ούτε. Δηλαδή, η κεφαλιά που κάνει στο 60, εκτός το σουτ, δηλαδή που έχει όλη την αιστεία και τη ρίχνει πάνω στον Ζίβκοβιτς, ο οποίος είναι εκτός αιστείας. Δηλαδή, αν δεν τη βρει ο Ζίβκοβιτς, είναι out. Όχι, εντάξει, δηλαδή, μέσα είναι, απλά είναι στη λάθος γωνία. Μέσα, καλά, μέσα πολύ υπό αίρεση μέσα. Μέσα. Αλλά η κεφαλιά που κάνει στο 60 πριν την αλλαγή. Σαν αμυντικός, τη διώχνει κανονικά σε corner, φίλε. Δηλαδή, τι άλλο να κάνει δηλαδή ο επιθετικός. Και το τέταρτο που το βγάζει ο Τσίμηρο στο 15-20 και κάνει κοντρόλ. Λάθος κοντρόλ. Σκέψου όμως ότι σε αυτό το διάστημα έχει κάνει και καλές κεφαλιές ή καλές καλά σουτ που. Δεν μπαίνουν. Ναι, ατύχησε. Κοίταξε, τα έβγαλε ο goalkeeper και ήρθε το rebound. Έχουμε... Ναι. Παιδιά, το έχουμε πει 100.000 φορές ότι ο αθλητισμός είναι ψυχολογία, είναι τύχη. Δείτε τον Μπέργκε χθες. Μιλάνε όλοι για την μπαλάρα του Παναθηναϊκού, η οποία υπάρχει. Κόκκινη του Βλαχοδήμου στο 60 κάτι, στο 0-0. Το γκολ του Παναθηναϊκού μπαίνει, νομίζω, οριακά offside. Την ώρα που ο Χαντάκιας είναι εκτός περιοχής, παίζουν με 10. Το δεύτερο γκολ μπαίνει από κόντρα του Μπέργκ, έτσι δεν είναι. Χτυπάει το πόδι, περνάει πάνω τον τερματοφύλακα. Το τέταρτο γλιστράει ο Κυριακίδης στα νερά από το σφουγγάρισμα που είχε εκεί, πέφτει κάτω. Ναι, μόνο το τρίτο είναι κανονικό. Ναι, και μιλάνε όλοι και λένε τι μπαλάρα, δείτε εδώ. Πώς άλλαξε ο Ζωνής στο Παναθηναϊκό. Ναι, ναι. Καλά, σε τα λένε αυτά, δεν είναι πρόβλημα. Ο Πανιόνιος σε κάθε αγώνα βάζει γκολ από παίχτη που είναι σε θέση offside που έρχεται την μπάλα από αντίπαλο. Δύο στον Πανετολικό, εχθές προχθές με τη Βέρεια. Ο Ολυμπιακός με τον Αβραάμ πάλι προχθές. Πάλι την κάνουν οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού δεν έχει ξαναγίνει. Χώρια για τους επόπτες που ακόμη και τη Λάρισα που άντεξε στεναρά για 12 δευτερόλεπτα μέσα στο Καραϊσκάκι. Να είναι καλά τα παιδιά, να τους δώσει ψυχολογία, τέτοια ανθεκτικότητα, μπράβο. Ναι. Αλλά μέχρι εκεί, νομίζω ότι παιδιά ζητάμε πάρα πολλά από τον κόσμο, το να αντέχει. Νομίζω δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει ποτέ στα χρονικά του ΠΑΟΚ. 21η, 2η αγωνιστική πια έχουμε αυτή τη στιγμή, ο πρώτος του βασικός φόρεν να μην έχει ούτε ναι, ένα μωρέ, τι να ζητήσεις, δεν ζητάς τίποτα, τι να ζητήσεις. Ούτε ο Τόργελε, ούτε επί Τόργελε δηλαδή δεν είχα. Τόργελε θυμάσαι τι θέμα είχα κάνει στο Σπορντέι για να βάλει γκολ. Το έχεις πει 100 φορές, εντάξει, το έχεις πει. Ω, που κούρασες. Ναι. Αυτό θα κάνουμε και με τον Κλέος, τον πάω στην εκκλησία. Σιγά μου το δεχτεί η εκκλησία. Την Παρασκευή, Δημήτρη, δυστυχώς επαναλήφθηκε. Ποιο? Η ανοχή στα σκληρά μαρκαρίσματα των αντιπάλων, τα τραβήγματα με από πίσω με τα δύο χέρια, ο Σίλα, πώς το λένε αυτό, να... Του Γκάμπρος δεν έφερε κάρτα εκεί. Και τρώει πρώτη κάρτα ο Δελιγιαννίδης. Για ένα μαρκάρισμα το οποίο πριν από δύο λεπτά χαρίστηκε σε παίκτη της Άνθης. Και στη φάση του Πρίγιοβιτς που λέμε, για μένα είναι πέναλτι γιατί ο Λισγάρας το έχει ξανακάνει στη φάση του Βαρέλα την κεφαλιά και τη χαρίζει ξανά. Και από τη στιγμή που ένας παίκτης σου κάνει κατ' επανάληψη και ενώ ο Κίζας έχει σταματήσει 10 φορές σε κάθε στιγμένο και λέει παιδιά μην κρατάτε, μην κάνετε, πρέπει να το δώσει. Και δίνει επιθετικό στο Βαρέλα το οποίο το Βαρέλα το ρίχνει πάνω στο Ζίβκοβιτς. Ο αντίπαλος. Εντάξει, δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα. Έγινε. Καλώς ο ΠΑΟΚ, ναι, θέλουμε να είναι υπεράνω, να μην έχει αυτό που κάνει ο Παναθηναϊκός. Αλλά το πράγμα το κοιτάζει, ρε παιδιά. Έγινε, καλημέρα. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είδες, καλησπέρα. Χαίρετε. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ξεκινάω με ένα μικρό συμβάν. Βλέπω το μάτς χθες με παρεούλα και ο ένας φίλος είναι Ολυμπιακός. Καλό παιδί, ξέρει από ποδόσφαιρο, εντάξει, κουβεντιάζουμε, κάνουμε. Τελειώνει το μάτς και την ώρα που τελειώνει το μάτς και εμείς μουρμουράμε, βρίζουμε κλπ. Γυρίζει και μας λέει, αυτό είναι πέναλτι. Δεν το σχολιάσετε. Για το τελευταίο. Ναι, το δείχνει την πλέον, παιδί μου, η Νόβα. Και την ώρα που εμείς ετοιμαζόμαστε να πληρώσουμε, αρχίζουμε τα γνωστά αστέρια. Λέει, μαγκές, αυτό είναι πέναλτι. Έτσι. Άσε μας εσάς, τέλειο. Όχι, πέρα από πλάκα, τώρα συζητάμε, λέει, ασχέτως στον παδικό. Δεν δίνεται, πώς δεν δίνεται. Δίνεται. Ναι, τι θα πει κάθε Ξάνθη σε αυτή τη φάση, τι να πει, ότι δεν τον κράτησε, πώς θα το αποδείξεις. Ναι, θέλω να πω ότι εμείς δεν μπαίνουμε σε αυτά, ίσως κάνουμε καλά. Κοίταξε να δεις, να πάμε επί της ουσίας, ναι, να κουβεντιάσουμε λίγο. Τα διαιτητικά λάθη μπορεί να είναι ανθρώπινα. Το site μέσα στο Καραϊσκάκι από το οποίο ξεκινάει το αυτογκόλ του Βαρέλα, μπορεί να μην το έχει δει ο άνθρωπος.
Εγώ δεν λέω ότι αυτή είναι σφαγή. Όπως πολύ σωστά είπε και ο προπονητής μας, αυτά που προφανώς βλέπουν οι διαιτητές, προφανώς έχουν καταλάβει και εσκεμμένα δεν σφυρίζουν 50 αρίσια, αυτά πρέπει να μας θλίβουν και αυτά πρέπει να βγάζουμε στη σέντρα, ρε παιδιά. Ταπεινή μου άποψη. Όταν πηγαίνει στον Ιγκλέσιας και κάνει μία το χέρι στην τσέπη, την κολότσεπη, μία στο σακάκι, μία στην κολότσεπη, αυτά, είπα, ΠΑΟΚ, πρέπει να τα κάνει τσιφάκια. Εντάξει, Βαρύ, δεν είναι κόκκινη στο γύρισμα του Λεόβατς. Το ίντερνετ, κατάλαβες τι φάνηκε. Το Θανασιάδη, δεν είναι κόκκινη, εκεί τότε θα δείχνει. Πουλάκι μου, του Ιγκλέσιας, μπροστά στον πάγκο των φιλοξενουμένων στο μάτσε με τον Αστέρα Τρίπολης μέσα στην Τούμπα. Δεν τη θυμάσαι τη φάση που παίρνει τελικά κίτρινη και καθώς τον προσεγγίζει ο εκεί διαιτητής, βάζει μια το χέρι στην κολότσεπη, μετά τον βάζει προς την τσέπη της κίτρινης κάρτας, ξανά κολότσεπη, κάνει δηλαδή αυτό πάνω κάτω τώρα τι να σου δώσω, ας πούμε. Είναι κόκκινη. Εγώ απλά λέω να μην υποτιμάμε στο το ότι... Στο μάτσε εκείνο λοιπόν, φίλε μου, ναι. Έτσι, Δημήτρη, επειδή έτυχε να δω το kick-off και άκουσα και το Σταύρο, το κανάλι έχει βγάλει 8 φορές μετρημένες, ούτε 7 ούτε 9, να δούμε πόσο κακό παιδί είναι ο Μάτος που κλωτσάει. Συμφωνεί. Θυμάστε τη φάση. Mm-hmm. Ωραία. Στο ίδιο μάτς λοιπόν πήρε κίτρινο Γλύκος. Γιατί πήρε κίτρινο Γλύκος? Διαμαρτυρήθηκε. Στο κέντρο. Διαμαρτυρήθηκε ως αρχηγός. Ναι. Και έβριζα μέσα στο γήπεδο, έβριζα το διαιτητή και τον έλεγα είναι αρχηγός ρε τούτ, γι' αυτό ήρθε σε σένα. Όχι, δεν έχει δικαίωμα να πάει στο κέντρο. Δεν έχει δικαίωμα να πάει στο κέντρο. Το ταγάρι, 40 μέτρα από την εστία. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Τσομπαζόγλου. Ο Γλύκος γιατί έφυγε την εστία και πήγε στη σέντρα? Έχει να διαμαρτυρηθεί. Δεν έχει δικαίωμα όμως. Γιατί όμως, επειδή πήγε. Όχι, δεν του δίνει ο κανονισμός το δικαίωμα επειδή είναι αρχηγός. Το αγαστό Sky την έδειξε τη φάση αυτή. Γιατί την πήρε την κίτρινη? Βρήκε δίκιο να έχει. Την ώρα που μπαίνει ο Μπρίγκοβιτς λοιπόν. Δίνει χέρια, φυλάκια και τα λοιπά με τον Ευθύμη Κουλούρη. Ο Ευθύμης Κουλούρης έχει μπανταρισμό το κεφάλι. Εγώ που είμαι άνθρωπος παράξενος και θέλω να μάθω και δεν είδα το μάτι, δεν θέλω να δω πώς το διάλογο χτύπησε αυτό το παιδί το κεφάλι του. Ο Πέλκας που βγήκε με χτύπημα απευθείας τραυματίας και ακόμα δεν έχει γυρίσει. Δεν έχουμε μια περιέργεια να δούμε εμείς οι φίλαθλοι που δεν παρακολουθούμε ΠΑΟΚ πώς το διάλογο τραυματίστηκε. Έφαγε κάτι το Πέλκας εκείνη τη φάση. Ναι, αυτό που θέλω να πω, Σταύρο, είναι ότι είναι επιλεγμένες οι φάσεις. Εντάξει. Επίσης να ρωτήσω και κάτι, συγγνώμη. Οι καθηγητές, οι μεγάλοι αυτοί και τρανοί της διαιτησίας, ο ρόλος τους εκεί πέρα δεν είναι να με πούνε εμένα τι βλέπω, δεν είναι ότι βλέπουν καλύτερα από μένα, είναι να μου εξηγήσουν τους κανονισμούς. Δηλαδή όταν 40 άτομα τον λένε ότι δεν βρήκε το χέρι και ο άλλος μου λέει ότι βρήκε, δηλαδή είναι εκεί επειδή βλέπει καλύτερα από μένα ή επειδή δεν γνωρίζει τους κανονισμούς. Και επιτέλους τι γίνεται με τα χέρια. Εγώ μετά τα 40 μου έμαθα σε μάτς ευρωπαϊκό, με τη Σάλκη αν δεν κάνω λάθος, όταν πήρε ο Βίτορ πέναλτι χωρίς κάρτα, ναι. Εκεί πέρα έμαθα, γιατί μου είπαν αυτοί οι μεγάλοι γκουρού οι οποίοι γνωρίζουν διαιτησία, ότι υπάρχει πέναλτι χωρίς κάρτα, γιατί σε βρίσκει στο χέρι χωρίς να το θες. Εσύ περνάς από εκεί πέρα από την περιοχή, καλά δεν τα λέω. Και λένε μετά αυτοί οι γκουρού, πρόσεξε λέει ο διαιτητής αυτού του επίπεδου, σε δίνει πέναλτι στο Μιγγέλ Βίτορ χωρίς κάρτα. Γιατί το παιδί δεν πήγε να κόψει την μπάλα, απλά το βρήκε στο χέρι. Δηλαδή τι ισχύει τελικά από όλα? Έγινε. Να είσαι καλά, καλημέρα. Μεταξύ τους, όχι, δεν θέλω να ξέρω, ρε παιδιά, ρωτάω για να μου πείτε. Τι είναι, στο χέρι σου λέει είναι στην κρίση του. Τι δεν είναι στην κρίση, ρε παιδιά, μπάλα πήγαινε εστία. Τι ισχύει, ξέρει κανείς? Ή ότι βολεύει τον κύριο, να μην πω ονόματα τώρα. Τον εκάστοτε κύριο. Ναι. Με αυτό δεν ισχύει. Ό,τι βολεύει τον εκάστοτε κύριο, δεν είναι. Έγινε, φίλε. Καλημέρα, να είσαι καλά. Απλώς θέλω να σταθώ ότι δεν πρέπει να υποτιμάμε ότι ξαφνικά μετά το Νοέμβριο δεν έχουμε διαιτησίες που ξέρετε τι σημαίνει διαιτησίες, τύπου Παπά, Μίτσου και Σπάθα. Τι να κάνει αυτή η ψυχία, ρε. Αυτοί και οι διαιτησίες τους, δηλαδή τα 25 ανάποδα σφυρίγματα σε κάθε παιχνίδι, τα ξεχάσαμε. Και α δούμε πού θα πάει αυτό το πράγμα. Ναι, να ακούσουμε τι ώρα είναι και να συνεχίσουμε. Η ώρα είναι 1:30. Ώρα να γευτείς λαχταριστό κοτόπουλο σχάρας άνεθωστον ή κοτόπουλο σούβλας μόνο στο Grill House Μακεδονίας 30 στον Εύωσμο. Γιαννάκη, ώρα για γραμματική. Κλείνε μου το γυράδικο. Το γυράδικο ψήνει όλα του τα κρέατα στα κάρβουνα. Του γυράδικου οι νοστιμιές έχουν τη σφραγίδα του έμπειρου μας σεφ. Το γυράδικο εμπιστεύονται για τις χειροποίητες λιχουδιές του. Ο Γυράδικο με το νοστιμότερο σουβλάκι της πόλης. Πολύ ωραία, Γιαννάκη. Τώρα στον πληθυντικό.
τα γυράδικα. Ποια γυράδικα! Ένα είναι το γυράδικο. Μακεδονίας 30 στον Εύωσμο. 2310 75 75 78 και έφτασε στην πόρτα σου. Προχωράμε τις υπόλοιπες γραμμές. Καλησπέρα. Ναι, εγώ είμαι. Γεια σας, ναι. Γεια σας. Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Και δεν κάνεις. Αν ο Θανασιάδης λεγόταν Αθανασιάδος, θα δείχνατε την ίδια ανοχή που δείχνατε τώρα με αυτόν? Εμείς? Ναι, εσείς. Τι ανοχή? Συγκεκριμένη. Τι ανοχή δηλαδή? Που δεν τον βρίζουν. Τώρα, δηλαδή, που δεν τον βρίζουν. Συγγνώμη, εγώ έβρισα κανέναν. Τι θα κάνουμε άλλο? Πέρα από την κριτική ότι δεν βλέπει αιστεία, ότι είναι κακός. Τι άλλο να κάνουμε? Τι άλλο να κάνουμε? Δεν τον βάζω εμείς πάντως να παίζει. Θα με αφήσει να μιλήσω. Εσύ βγήκες αποκαλεμένος εσύ. Τι να σε αφήσουμε να μιλήσεις? Γιατί βγαίνεις αποκαλεμένος, αγόρι μου? Έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Γιατί βγαίνεις αποκαλεμένος? Ναι, γιατί βγαίνεις αποκαλεμένος? Γιατί όλο φόρτωμα? Ναι, γιατί χαλάρωσε. Δεν με αφήνει να μιλήσω. Μα μπήκες μέσα, άπαξε από τη μύτη. Εγώ σου έχω πει να βρεις κανέναν. Άρα, τι να πούμε? Τι περιμένεις? Είπαμε ότι είναι σε φόρμα. Τι περιμένεις να ακούσεις? Πριν από λίγο είπες ότι φταίει ο κόσμος, ρε εσύ. Ποιος το είπε αυτό, κύριε Κόλκα? Ποιος το είπε αυτό? Είπες ότι φταίει ο κόσμος. Έτσι ήθελες να ακούσεις. Δεν υπόθηκε. Έτσι ήθελες να ακούσεις. Δεν υπόθηκε. Άκου λίγο τώρα. Εσύ δεν θα βάζεις λόγια στο στόμα μου. Εγώ είπα ότι η Μίρλα από το καλοκαίρι, ωραία, έφερε και αυτά τα αποτελέσματα. Λογικό είναι. Εσύ βγες και πες ότι. Ρε εσύ. Λέω λοιπόν. Όχι, δεν φταίει η Μίρλα, αυτό φταίει. Αυτό είναι 100%. Αλλά πες μου εσύ τι θα κερδίσεις άμα το βρεις από το πρώτο λεπτό μέχρι το 90. Συγγνώμη, εγώ πρώτα απ' όλα με επιτίθες, εγώ σου είπα να βρεις κανέναν. Τι περιμένεις? Άκουσες, γιατί έχω πρώτο τηλέφωνο, γιατί τον κάνετε τέτοια αβάντα και ο κύριος... Ποιος τον κάνει ρε αβάντα? Να κάνουμε να τον βρίσουμε. Ποιος τον κάνει αβάντα? Πες μου πού τον κάναμε αβάντα. Πού? Δεν έχεις επιχείρημα να απαντήσεις. Δεν πειράζει. Να είσαι καλά. Όταν λες ότι φταίει ο κόσμος. Έτσι νομίζεις, έτσι νομίζεις, έτσι νομίζεις. Όποτε το βρεις αυτό να το βάλεις να παίξει, ότι φταίει ο κόσμος. Καλημέρα στον επόμενο. Ναι, καλημέρα. Χαίρετε. Καλημέρα. Γεια σας. Λοιπόν, καταρχήν πες του Κολκά να μην με πάρει πάλι στο ψηλό και χάσω πάλι τα λόγια μου και λέει πάλι ότι είμαι ρήτρας και τέτοια, γιατί εδώ 520 χιλιόμετρα μακριά περιμένουμε, γιατί βράζουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μάλιστα. Να μιλήσουμε με τα αδέρφια μας πάνω στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, Βασίλης από τον Αστρόμαυρο Πειραιά, τι κάνετε παιδιά, και είστε καλά? Καλά είμαστε, Βασίλη. Α, τα 520 λοιπόν, τα βάζεις και του Πειραιά, γι' αυτό λες 520. Ναι, γιατί 502 είναι καλά, λέγα. Μάλιστα, ωραίο. Έτσι, λοιπόν, ωραίο. Πάμε λίγο. Καταρχήν, το πέναλτι δεν είναι πέναλτι. Γιατί όμως? Γιατί είναι στα πλαίσια της σύσφυξης των σχέσεων εν ώψη Αγίου Βαλεντίνου. Μες. Εντάξει, το πεδίο Λυσγάρας είδε ομορφόπεδο να πούμε τον Πρίγιοβιτ. Του γυάλισε και γι' αυτό. Δεν είναι πέναλτι, μην τρελαθούμε τώρα, να ξεχάσουμε τους κανονισμούς. Αν είναι δυνατόν. Βέβαια, εάν είχε ερυθρόλευκη φανέλα ο Πρίγιοβιτ, θα λέγαμε όλοι για σφαγή, για αυτό και θα τα κανάλια και εδώ κάτω στο, στην Πειραιά στα ραδιόφωνα θα γινόταν χαμός, θα είχε βγει κάποιος κύριος Σάββας και θα έλεγε, θα έλεγε, θα έλεγε, θα έλεγε. Δεν είσαι όμως. Όχι. Ούτε θα γίνεις, ούτε θα γίνεις ποτέ. Δόξα τω Θεώ και την Παναγία φοράμε αστρόμαυρα. Δόξα τω Θεώ και την Παναγία δεν γίναμε ΠΑΟΚ για, για τα πρωταθλήματα και για τα κύπελα. Γίναμε για την ιδέα, γίναμε για άλλα πράγματα. Ναι, να πάμε μερικά αποτάσσουμε από εκεί που. Τι λες? Να πάμε μερικά αποτάσσουμε άλλο σε κάποια φάση. Εννοείται, εννοείται, φίλε. Θα πάρουμε και πρωτάθλημα. Εννοείται, αδερφέ. Αλλά εντάξει. Λέμε τώρα για ποιο λόγο γίνονται άλλοι Ολυμπιακοί, για ποιο λόγο γινόμαστε εμείς ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω. Μάλιστα. Εγώ έχω να πω κάτι. Το μεγαλύτερο κέρδος αυτής της ομάδας, ξέρεις ποιο είναι? Οι δηλώσεις του Λουτσέσκου. Όταν τελειώνει το ματ και σου λέει ο Λουτσέσκου ότι για μένα ήταν νίκη, νίκη που πήραμε ισοπαλία, και χαμογελάει και γελάνε και τα αυτιά του, παρόλο που τα έχει καρόψει, να πούμε. Γελάνε και τα αυτιά του και λέει ότι ήταν σαν νίκη αυτή η ισοπαλία. Με τον Πάοκ να παίζει χωρίς 7 βασικούς. Μπράβο, και χωρίς 7 βασικούς, σωστό. Και να έχεις χάσει αυτά που δεν χάνονται, ρε φίλε. Δεν χάνονται, ρε φίλε, αυτά που έχεις χάσει. Αλλά δεν πειράζει. Και όταν η ομάδα είναι σκασμένη από τη συναχώρια που πήρε ισοπαλία στην Ξάνθη, και όταν η Ξάνθη παίζει με το μαχαίρι στα δόντια, ενώ σε άλλες περιπτώσεις. Λέω εγώ τώρα εντελώς στοιχεία παραδείγματα. Κάνουμε rotation. Λέω εγώ τώρα.
ξέρεις, γιατί έχουν και πολλές υποχρεώσεις κύπελα Ευρώπης και αυτά. Τώρα η Ξάνθη συνέχεια παίζει Ευρώπη, Κίνα, πούμε και αυτά. Παίζει 7 παιχνίδια την εβδομάδα και πρέπει να κάνει rotation. Σε συγκεκριμένα παιχνίδια βέβαια. Καραϊσκάκι μεριά, λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, για μένα λοιπόν αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος. Το μεγαλύτερο κέρδος. Η ομάδα είναι μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Καλύτερα που στράβωσε εκεί. Όλοι το λέμε, καλύτερα που στράβωσε εκεί. Για να σα το πω διαφορετικά, εσείς τι προτιμάτε, 0-0 Ξάνθη και 1-0 Σάλκε ή 0-1 Ξάνθη και 0-1 Σάλκε. 0-1 Ξάνθη, 1-0 Σάλκε. Και τα δύο. Καλά, εννοείται ρε αδερφέ, και εγώ τα ίδια προτιμάω. Δεν υπάρχει το άλλο. Δεν υπάρχει ή το ένα ή το άλλο. Δεν υπάρχει στο ποδόσφαιρο και για τον ΠΑΟΚ. Εγώ σου λέω λοιπόν ότι καλύτερα θα έγινε έτσι, η ομάδα θα βγει πιο συγκεντρωμένη, πιο ήρεμη, πιο τα πάντα για να. Τέτοια αποτελέσματα σε εισαγωγικά τα χρειάζεσαι να σε προσγειώσουν, σε εισαγωγικά πάντα μιλάω, για να μπορέσεις να δεις το επόμενο παιχνίδι πιο σοβαρά. Όχι ότι δεν θα το βλέπαν σοβαρά τα παιδιά, θα αλλά έρθεις. Θα πω και κάτι άλλο. Μην ξύνεις φλιγές ρε αδερφούλη, μην ξύνεις φλιγές ρε αδερφούλη, μην ξύνεις φλιγές ρε αδερφούλη. Δεν ξέρεις πόσο θέλω ρε αδερφέ να έρθω, δεν μπορείς να καταλάβεις. Αν δεν έχεις εισιτήριο ο Σταύρος έχει. Σταμάτας μαλακίες, μας έχουν πλήξει πάρα, έχω κάτω τίλε, κάτω μηνύματα στο τέτοιο. Σταμάτα. Όχι λέω, τον ενημέρωνα. Σταμάτα ρε. Εντάξει, καλά. Όχι ρε. Όχι ρε αδερφούλη. Δεν είναι Βασίλη μου, τώρα ξέρεις, με έχουν χαζέψει. Έγινε φίλε. Ό, το ξέρω, άκου λίγο κάτι άλλο. Πάμε, ναι, πάμε, άντε, να κλείσουμε. Sorry. Να πω λίγο και εγώ κάτι για τον Κλάους. Και δεν λες. Εγώ θα πω κάτι, παιδιά, και καταθέτω την προσωπική μου γνώμη, την απόλυτα προσωπική μου γνώμη. Ένα παιδί που, ξέρω εγώ, από ό,τι ακούω, πίνει 200 ποτά τη μέρα. Κάνει γραμμές, ευθείες, δεν ξέρω και εγώ τι κάνει. Έχει το λογαριασμό του το τραπεζικό γεμάτο. Παίρνει 700-800 και τα γράφει όλα στα παλιά του τα παπούτσια. Ένα παιδί τέτοιο δεν θα φοράγε ποτέ το περιβραχιόνιο του αρχηγού μου. Δεν το φοράει. Ένα παιδί τέτοιο. Δεν το φοράει. Περίμενε. Το έχει φορέσει και το έχει τιμήσει. Τώρα δεν το, το φοράει όμως. Λοιπόν, ναι. Ένα λοιπόν παιδί τέτοιο δεν θα ήταν. Εκείνος ξέρει. Ένα παιδί τέτοιο δεν θα ήταν φίλος. Ό,τι σου λέω, δεν θα ήταν φίλος του μικρού μου του γιου, του Σιφάκου. Δεν θα ήταν ένα παιδί που γίνεται ένα με τους οπαδούς, γιατί είναι οπαδός, είναι φίλαθρος. Και να σου πω και κάτι άλλο. Το γκολ του Πρίγιοβιτς προχθές στην Ξάνθη. Εγώ κόβω τα πόδια μου και τα χέρια μου και τα δύο. Πιο πολύ από όλους εσείς πανηγύρισε, ο Κλάους ο ίδιος. Μακάρι. Εσύ τι λες, στεναχωρέθηκε που έβαλε γκολ ο Πρίγιοβιτς ότι θα χάσει τη θέση του ή χάρηκε που κέρδισε ο ΠΑΟΚ? Όχι, δεν πιστεύω ότι στεναχωρέθηκε. Έτσι, μπράβο. Εγώ σου λέω ότι χάρηκε το παιδί κιόλας. Έγινε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Γιάννη. Έχουν ακουστεί τα πάντα. Και τα χειρότερα και τα καλύτερα. Πλέον δεν έχει νόημα, όλα έχουν κουράσει. Ας τη βρει τη λύση μόνος του. Δεν μπορεί να βοηθήσει κανείς. Αυτό πάντως που παρουσιάζει είναι άλλος ποδοσφαιριστής. Είναι ποδοσφαιριστής κατωτέρου επίπεδου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τον Πινελίκη δεν τον βοήθησε και η στήριξη τον βοήθησε. Και είπαμε για το περιβραχιόνιο. Ας το καλύτερα. Mm. Καλημέρα στον επόμενο. Γεια και χαρά σας. Χαίρετε. Καταρχάς από έγκυρες πηγές το ξέρω και είναι σίγουρο ότι έχει ο Σταύρος 10 εισιτήρια και δεν τα δίνει. Έλα, σταματήστε τώρα. Σταματήστε. Μέχρι χαζέψει σου λέω τώρα. Αυτό το πάμε έναν άνθρωπο. Το ξέρω, μωρέ. Το ξέρεις, μωρέ. Εγώ μου σηκώνω τηλέφωνα από τις 9 η ώρα το πρωί. Με όλες το πρόβλημα. Τα... Μετά τις 10 να παίρνετε. Μετά τις 10. Το ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Ότι σε θυμούνται πάντα μόνο τέτοιες στιγμές. Δεν θυμούνται άλλες στιγμές. Και δύο εβδομάδες μετά μπορούμε να ξεφωνήσουμε στα καφενεία. Ναι. Αυτό είναι. Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει, παίζω με τον πόνο σου όντως. Λοιπόν, σε αυτή την ιστορία, για να το δω σαν, θα σας δώσω την εικόνα που το βλέπω, είναι ότι ενώ από τον Αύγουστο συνήθως πάμε για πρωτάθλημα όπως μας λένε, ίσως είναι η πρώτη χρονιά φέτος που μπορούμε να το δούμε για την επόμενη χρονιά τόσο πιο καλά. Ότι κάτι μας λέει ότι του χρόνου θα είμαστε πολύ καλά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Το πόσες νίκες και πόσες ήττες δεν ξέρω. Αλλά ξέρω, άμα βάλουμε κάτω τα γεγονότα και τις διαπιστώσεις, στα γεγονότα, δεν είναι θέμα μουρμούρας, θα πρέπει να θυμηθούμε ότι με την ΑΕΚ όταν παίξαμε, mm-hmm.
κάτω οι Αθηναίοι. Και εδώ όλοι θυμούνται ότι επειδή έδωσε ο διαιτητής ένα λάθος κόρνερ, λέει, και μετά από δύο φάσεις αδικήθηκε η ΑΕΚ που μπήκε τον γκολ. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο τόσο πολύ πρέπει να προβάλλει κανείς. Φανταστείτε τι πρέπει να προβάλλει σε αυτά όλα που ακούμε εμείς τώρα και βλέπουμε. Ναι. Λοιπόν, τώρα αυτές είναι οι διαφορετικές αντιμετωπίσεις σε αυτό που δεν μ' αρέσει. Ως προς τον φίλο μας, τον πρώην αρχηγό, αλλά που... Φίλος σας. Είναι φίλος γενικός σε όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ, πιστεύω. Ωραία. Έστω και αν είναι θυμωμένοι πιο πολύ. Θέλω να πω το εξής, ότι πρέπει να ξεκινάει κανείς όταν φτάνει σε αυτό το σημείο, γιατί πιστεύω ότι πάντα μπορεί να συμβεί σε κάποιον άνθρωπο κάποια στιγμή στη ζωή του, ενώ πάει καλά, να κάνει μια γκέλα χρονική. Μπορεί να είναι για ένα ολόκληρο χρόνο, δεν είναι χρονική για μερικούς μήνες. Το ζήτημα είναι πώς το ξεπερνάς. Συνήθως το ξεπερνάς με το να κάνεις επανεκκίνηση. Επανεκκίνηση σημαίνει μηδενίζεις, δεν ξεκινάς από το 10 που είσαι, πάλι να πας στο 10, ξεκινάς από το 0. Ναι, στο ποδόσφαιρο δηλαδή, πώς έχει πρακτική αυτό. Να σου πω. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι έξω από την προπόνηση που κάνει η ομάδα, άλλες 5 ώρες θα πρέπει να κάνει προπόνηση κάθε μέρα και να κάνει τελικές. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Λοιπόν, θα πρέπει να φανεί ότι ξεκινάει πάλι όπως ήταν 18 χρονών παιδί. Και άμα θέλει ας κάνει και τον τοξοβόλο, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει να μην ξεκινάει από εδώ που είναι σήμερα, γιατί όσο το κάνει αυτό, τόσο θα βυθίζεται. Νομίζω ότι όλα τα έχει κάνει φέτος. Λύση δεν υπάρχει. Μακάρι. Μακάρι να ξεκίνησε να κάνει αυτό που είπα. Δηλαδή για μένα αν δεν κάνει σκληρή δουλειά θα χάσει και δυστυχώς είναι και για μας ζόρικο και γι' αυτό. Έγινε. Γεια και χαρά. Καλό μεσημέρι. Προχωράμε. Καλησπέρα. Ναι. Να χαιρετήσω όλα τα πεντάμορφα κουκλάκια που είναι συνεισμένα στον Άγιο Μαδικό Νησό. Αυτός είναι κατάλληλος. Την πρώτη καρδιά μας. Αυτός είναι πρώτα πολλά χρόνια πολλά για αύριο, γιατί ξέρω ότι είσαι ένας αιώνιος καψούρης. Αυτός full είναι κατάλληλος. Full in love. Ναι. Ο κατάλληλος άνθρωπος που μας πει για το πέναλτι της τελευταίας φάσης, αν είναι ή δεν είναι, είναι ο συγκεκριμένος. Ναι. Μάρς είναι, Μάρς είναι. ήθελα να πω, βασικά είμαι πολύ χαρούμενος γιατί με τη χθεσινή γκέλα του ΠΑΟΚ πήρα και τυπικά το πρωτάθλημα. Ναι, είμαι πρωταθλητής με τη χειρότερη ομάδα της 20 ετίας μου. Μπράβο ρε ΠΑΟΚ, και με κάνει ήταν λοκάτι. Δηλαδή, έλεος. Ναι, έτσι κοιμίζουμε για τον χρόνο, ρε, έτσι κοιμίζουμε. Μακάρι, γουστάρω. Πού φτάσαμε ρε παιδιά, να λέμε ότι ο ΠΑΟΚ μέσα στην Ξάνθη πηγή, δεν κέρδισε, έφερε χ και είναι γκέλα. Που σημαίνει τι, ότι είστε στον δρόμο το σωστό ΠΑΟΚ και μην τρελαίνεστε και ο Κλάους. Τις χαρές που είσαι ο Κλάους ρε παιδιά, δεν τι έχει δώσει κανένας ΠΑΟΚΣης. Καγκελάρι έχει μεγάλο της κομμάτια, τι θα κάνουμε τώρα, υπομονή. Από τον Καρντόσο πάντως πιο πολλά έχει βάλει, να ξέρεις. Yeah, έλατε, δηλαδή δεν βλέπεις. Τα λέμε και αυτά. Τα λέμε και αυτά. Εντάξει, έχει ένα εκτόπισμα, τελείωσε. Μόνο το παρουσία του δημιουργεί καταστάσεις, έκανε και ευκαιρίες. Δεν παίρνει μπάλα, θα μπει. Μόνο εσύ μπορεί να το σώσεις. Δεν τρελαινόμαστε. Μόνο εσύ μπορεί να το σώσεις. Όχι, μα εγώ, αφού ξέρεις, εγώ με το θελώνει καλά, το ξέρω. Σε 15 μέρες. Σε 20. Έρχονται οι μέρες, έτσι μπράβο. Μακάρι να κάνει hat-trick το πουλάκι μου, μαζί του είμαι. Το συμπαθείς. Τώρα που τελείωσε η μπουγάδα, εγώ το συμπαθώ, αυτή είναι αλήθεια. Πηδάει στον αέρα και βάζει την κεφαλιά. Φλάτσο, μα πώς γύρισε τότε, τι με έκανε, θυμάστε. Δεν το ξεχνάω, το θυμάμαι καλά. Γκολάρα. Εντάξει, παιδιά, υπομονή. Καλή επιτυχία να έχει με τη Σάλκη ομάδα. Ελληνική ομάδα για κατά ψέματα. Αλλά πρωτάθλημα να ξέρετε, δεν σας δίνω ποτέ. Εντάξει. Δεν σας το δίνω. Εντάξει, τον χρόνο το παίρνω, να ξέρετε. Την αγάπη μου και τα φιλιά μου. Γεια. Άκουσε τον οπαδό του πρωταθλητή Ελλάδος. Καλημέρα στον επόμενο. Καλημέρα. Χαίρετε. Ο 378 είμαι που έστειλα το μήνυμα μη τον δικαιολογείτε και πέσετε να με φάτε. Πού τον δικαιολογήσαμε πες. Πω νόμιζα ότι ήσουν άλλος. Περίμενε, θα σου πω. Λοιπόν, καταρχάς μην μεταφράζετε το μη τον δικαιολογείτε στο σκίστε τον. Κακό, εγώ δεν έχω πει, δεν είπα αυτό. Μπορεί κάποιοι να το εννοούν έτσι, αλλά δεν το εννοούσα έτσι. Τα μηνύματα έχουν αυτό το... Έξω από σας σπίτια έχουν κλείσει από μηνύματα. Ο λόγος
που έγραψα αυτό για τον Γουχού, το οποίο δεν το διαβάσατε. Ποιο είναι? Εντάξει, και καλά κάνατε. Έγραψα κάτι για τον Γουχού. Μην τον κάνετε Γουχού κι αυτόν. Με την τακτική μεγάλος του Γουχού που... Μεγαλύτερος παίκτης. Μεγάλος ποδοσφαιριστής. Όχι πολύ μεγάλο, όχι απλά μεγάλος παίκτης. Ο μεγαλύτερος. Και καταφέρατε σε εισαγωγικά να τον κάνετε αντιπαθή σε κάποιους με τις... άμα κάποιος περιμένει τακτική... να γίνει κάποιος, δηλαδή να γίνει αντιπαθής, ποιος κοντραρίστηκε με το γνωστό χωριό και δεν βγήκε αντιπαθής, πες μου εσύ. Σταυρό, εγώ να κάτσω να λειτουργήσω. Θα πρέπει να καταλαβαίνεις αυτό που λέω. Ναι, εσύ καταλαβαίνεις τι λέω. Εγώ το κατάλαβα. Έτσι, εγώ είμαι ένας, εσύ απευθύνεσαι σε πολλούς. Λοιπόν, να σου πω λοιπόν πού νομίζω ότι δικαιολογείται. Πού? Γιατί εγώ νομίζω ότι δικαιολογείται. Πού? Είπατε, λέει, όλα αυτά τα χρόνια ο Κλάους βελτίωσε και βελτίωσε. Πάμε λοιπόν να δούμε τι βελτίωσε. Είπε ο Άκης νωρίτερα ότι έχει βελτιωθεί στο παιχνίδι εκτός περιοχής. Έτσι, μπράβο. Να δούμε λοιπόν τι βελτίωσε. Γιατί και, και τι θα πει βελτίωση. Γιατί και ο Φασούλας στα 32 του βελτίωσε τις βολές, αν θυμάστε. Έβαζε βολές. Ναι. Δεν τις βελτίωσε γιατί έκανε προπόνηση. Γιατί απλά ήταν το πέρας του χρόνου. Μαζεύτηκαν 5.000, ναι, σε κάποια φάση βγήκε το ρυθμό. Μπράβο. Ναι. Άρα, πάμε λοιπόν στον Κλάους. Εκτελεστικά θεωρείται ότι έχει βελτιώσει κάτι ο Κλάους. Το ότι έκανε, κάνει. Τώρα κάνεις το λάθος όμως να θεωρείς ότι ο Αθανασιάδης είναι αυτό που παρουσιάζει φέτος. Όχι, δεν είναι αυτό. Αυτό είναι το χειρότερό του. Τώρα. Δημήτρη, αυτό πήγα από τώρα. Mm. Δεν μιλάμε για τον Κλάους τώρα που βλέπουμε. Ναι. Γενικά ο Κλάους θεωρείς ότι έχει βελτιώσει εκτελεστικά κάτι. Δηλαδή, πέρα το one touch goal, τι βάζει άλλο. Με τρίμπλα, με προσωπική ενέργεια, όχι. Πότε έβαλε. Στη δεύτερη επαφή. Ναι, αυτά είναι τα θετικά του και τα άλλα είναι τα αρνητικά. Ναι. Άρα ουσιαστικά τι βελτίωσε. Είχε κάποια θετικά στοιχεία, τα οποία επειδή γινόταν και πιο όριμος, φαίνονταν και λίγο καλύτερα, αλλά ουσιαστικά δεν βελτίωσε κάτι. Ούτε το passing game βελτίωσε, όχι, ούτε το control του βελτίωσε. Όχι, όχι, δεν ισχύει. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό, όχι. Καταρχάς, μην μου λες ότι λέω ψέματα. Ο Αναστασιάδης τον έχει βάλει σε όλες τις θέσεις για ακριβώς αυτόν τον λόγο, επειδή τον θεωρεί ότι έχει βελτιωθεί. Δημήτρη, αυτό ξεκίνησα να λέω. Η μόνη χρονιά στην οποία ο Αθανασιάδης φάνηκε βελτιωμένος σε κάποια πράγματα ήταν όταν αυτός ο πολύ μεγάλος προπονητής, Σταύρο, τον έβγαλε... Το μηδέν πάρε, το μηδέν, δεν ακούγεσαι, δεν ακούγεσαι. Ναι, πρόσεξε, δεν τον έβαλε, όταν τον έβγαλε επειδή... περιοχής... Δεν βελτιώθηκε επειδή τον έβαλε, βελτιώθηκε και τον έβαλε και τον πίστεψε και τον εμπιστεύτηκε. Πρώτα έγινε... Έμα... κοίταξε. Δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία. Ακριβώς. Ωραία, είναι γεγονός όμως. Πολύ ωραία. Είναι γεγονός. Mm. Λοιπόν, και να σου πω και μια άλλη δικαιολογία που είπατε και δεν μου άρεσε καθόλου. Συγκρίνεις το φορ με το επιτελικό χαφ. Δηλαδή λες, είπατε και ο Μπίστεσβαρ παίρνει 700.000, αλλά το χάνει. Η δουλειά του αυτό δεν έχει σύγκριση με Αθανασιάδη όμως. Είναι άλλο το ένα, άλλο το ένα. Ναι, εσύ το βάλαμε σε σύγκριση. Χθες ποιοι χάσαν τα γκολ. Εσείς το. Μα φυσικά. Ο Μπίστεσβαρ καταρχάς φαίνεται ότι τα έχει όλα εκτός από αυτό. Έτσι. Ο Τζάλμα. Δεν είναι killer. Ο Τζάλμα δεν είναι killer. Ας το Τζάλμα αρέσει. Δηλαδή αυτό είπαμε. Αναφέρατε τον Μπίστεσβαρ συγκριτικά με το συμβόλαιο που έχει με τον Αθανασιάδη. Η δουλειά του Μπίστεσβαρ, αν το δούμε και έτσι, δεν είναι τον γκολ τόσο. Σαφώς και θα ήταν καλό να βάζει και κάποια γκολ. Η δουλειά του Αθανασιάδη, κακά τα ψέματα, είναι να στέλνει την μπάλα στο παικτό. Ναι. Ούτε να τη σπάει, ούτε να τρέχει, ούτε τίποτα. Είπε κάποιος ότι κάνει τη δουλειά του Αθανασιάδη φέτος. Όχι φυσικά. Α, σου ανέφερα όμως σου ανέφερα κάποιους λόγους, κάποια πράγματα τα οποία είπες γύρω. Τα οποία φαίνονται ως σου φαίνονται. Σου φαίνονται. Ναι. Καμία δικαιολογία. Αυτό το είπα. Καμία απλά... δικαιολογία. Το είπα καλά ελληνικά το είπα. Εμείς προσπαθούμε να είμαστε δίκαιοι και στα καλά του παίκτη και στα κακά του παίκτη. Καταλάβες. Προσπαθούμε να μην παρασυρθούμε από το συναίσθημα που το κάνουμε. Δηλαδή... Έτσι. Να είστε δίκαιοι, να συνεχίσετε και να είστε και με όλους. Με ποιον δεν είμαστε δηλαδή. Θεωρώ ότι υπάρχει ποδοσφαιριστή στον ΠΑΟΚ φέτος με τον οποίο δεν είστε καθόλου δίκαιοι. Τώρα τελευταία ξεκινήσατε να είστε. Ποιόνα. Για τον Κρέσπο θα πει. Για τον Κρέσπο θα πει. Τι γράψαμε για τον Κρέσπο. Και τι είπαμε για τον Κρέσπο. Είναι ο ίδιος παίκτης του Ιανουαρίου με αυτόν του Αυγούστου. Κάτσε, ποιον Αυγούστου, ρε. Για τον Κρέσπο, επειδή έχουμε φάει το χρέωμα και μου έχει γυρίσει το μυαλό αυτό το πράγμα. Για τον Κρέσπο, τόλμησα να κάνω εγώ μια ερώτηση στον Ίβιτς. Ότι δεν μου φαίνεται aggressive και ότι δεν έχει δύναμη και ότι γιατί στην επαφή είχε πρόβλημα. Μας χρεώσαν τον Κρέσπο. Ωραία. Ναι. Ο ίδιος ο ΠΑΟΚ πήρε το Βαρέλα γιατί διαπίστωσε αυτή την αδυναμία του Κρέσπο και τρώμε εμείς το χρέωμα. Όχι, ο ίδιος ο ΠΑΟΚ ήθελε να πάρει δύο σέντερ. Δεν ήθελε να πάρει, δεν συνέντευξη τύπου, κάνεις λάθος. Αυτό λέγανε. Τι είπαν συνέντευξη τύπου, ρε. Για έναν δεν είπανε. Επίσημα αυτό λέγανε. Για έναν δεν είπανε.
Εάν φύγει ναι, ναι. Ο Βιτόρ, άσε, ρε φίλε, τώρα, γιατί... άμα θέλετε να μας χρεώσετε, μπορείτε να βρείτε εκατομμύρια πράγματα. Άκουμε λίγο τώρα. Επειδή λες, άμα θέλετε να μας χρεώσετε, άκουμε λίγο. Δεν μπορεί όλος ο κόσμος να έχει καταλάβει αυτό το πράγμα και να έχει δίκιο. Να έχει αφού έχουμε πέντε στη μέρα που μας βρίζουνε, ρε, τι θα καταλάβει. Τώρα, βάλε Μίρτσους, Καμόρες, ωραία, τον ένα τον άλλον, τι! Άκου λίγο, εγώ δεν ακούω ούτε Μίρτσο, ούτε Καμόρα. Καλά τώρα, εντάξει. Και πέντε ούζα στο Facebook. Έλα τώρα, δεν τα ξέρουμε. Λοιπόν, για να σου το κάτσε, λέω, δες τα κείμενά μου! Εσύ. Τι έγραψε για τον Κρέσπο, ο δεν είναι aggressive. Είναι aggressive. Όχι, εντάξει. Αν δεν καταλαβαίνεις αυτό που εσύ δεν καταλαβαίνεις αυτό που λέω. Παράξενο που είναι όμως να μην ξεκινάει κανένας ποδοσφαιριστής. Ναι, έγραψε κανείς τον Κρέσπο ότι βελτιώθηκε, ότι έκανε, ότι έλεγε, ότι είναι καλός. Πάρτε και πιάσε την κριτική που έχετε κάνει στον Κρέσπο. Ναι, δεν ήταν θετικός. Δεν ήταν θετικός, ναι, και τώρα είναι μια χαρά. Και ποιο είναι το πρόβλημα δηλαδή. Εσύ τι να γράψουμε εμείς, δηλαδή να γράψουμε κάτι το οποίο δεν ισχύει. Τι να γράψουμε. Στα πρώτα φιλικά δεν πετυχαίνει την μπάλα. Ψέματα ήτανε. Με το... Τα φιλικά δεν τα βλέπαμε εμείς καλά, οπότε η άποψη... Γιατί δεν τα βλέπαμε, τηλεοπτικά είναι, ρε αγόρι μου. Την προετοιμασία μας. Τηλεοπτικά είναι. Ναι, ξανά το διόρθωσα. Την προετοιμασία λοιπόν από εκεί ξεκίνησε, αυτά δεν μπορούσαμε να τα βλέπουμε. Ελάτε τώρα, ρε παιδιά, τώρα. Έγινε, να είσαι καλά, καλό μεσημέρι, πάμε στους δύο τελευταίους. Χαίρετε. Ναι. Δεν περίμενε. Χαίρετε, στον επόμενο. Έλα. Έλα, έλα, τώρα ακούγεσαι, τώρα ακούγεσαι. Τώρα ακούγομαι, πριν δεν ακουγόμουν. Ναι. Ναι, ακούγομαι καλά τώρα. Ναι, ναι. Ωραία. Αυτή η κλαουσολογία, ρε παιδί μου, πότε θα τελειώσεις. Τι να κάνουμε, εντάξει. Και εγώ είμαι υπέρ αυτού που λες. Δεν γίνεται αλλιώς. Τι δεν γίνεται, ναι, να σου πω κάτι, ρε παιδί μου, εγώ τώρα, δηλαδή, απείρα τα τώρα. Τα λες γιατί τα λες, δεν τα λες γιατί δεν τα λες. Καλά, ο καθένας λέει ό,τι θέλει, να κάνουμε τώρα, εντάξει. Εγώ επειδή σας παρακολουθώ και τον Κόλκα και σένα, για τον Κρέσπο, είναι... Πρώτον, να διαχωρίσουν κάποια πράγματα. Δεν είναι να... Δηλαδή, άμα κάνουμε κριτική σε έναν άνθρωπο, σημαίνει ότι τον τελειώνουμε, σημαίνει ότι τον έχουμε βάλει, ξέρω εγώ, στόχο να του κόψουμε την καριέρα. Δηλαδή, αν κάνουμε κριτική στον Κρέσπο που του έπεσε 9 φορές επάνω ο Μπαμπακάρ και τον πέρασε 10 λόγω δύναμης με τη Φιωρεντίνα. Αυτό είπα, ρε φίλε, το καλοκαίρι και πέσανε με φάνε. Ναι, ναι, είχε πρόβλημα. Είχε, εντάξει. Ωραία. Καλό είναι να έχεις, συγγνώμη, καλό είναι να έχεις ένα στόπερ γρήγορο και να βγαίνεις στην πλάτη γρήγορα όταν παίζεις ψηλά. Εννοείται. Στην Ελλάδα, το κυριότερο, στην Ελλάδα το βεβαίως. Κυριότερο. Καλό, μπράβο, το παιδί σε αυτό το κομμάτι είναι ο καλύτερος. Ο καλύτερος στόπερ στην Ελλάδα με μέτρα στην πλάτη είναι ο Κρέσπο. Και λίγο το physical. Μια χαρά. Και λίγο το physical. Ναι. Εντάξει, okay. Όταν θα πάω στο ξύλο, τι γίνεται. Αν δεν είχα τον Βαρέλα σήμερα, τι θα γινότανε. Ναι, καλά. Και χωρίς Τζαβέλα ήθελες μεταγραφή. Ναι. Εντάξει, ήταν ψέμα τότε που λέγανε, που είπαν στην συνέντευξη τύπου, εγώ πιστεύω, ότι ήθελαν ένα. Το ξέραμε ότι ήθελαν δύο. Ένα, το λέγαμε, δηλαδή δεν γίνονταν, δεν έβγαιναν τα νούμερα. Εμείς σε εκείνη τη συνέντευξη τύπου υπόθηκε ότι υπολογίζει τον Τζιόλης κανονικά. Ναι. Ούτε αυτό, ρε, πέρα, α, ναι, μπράβο. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Δύο μέρες πριν είχε φύγει ο Βίτορ και λέγαμε ότι θέλουμε μόνο ένα. Φίλε μου, εμείς όμως όταν μας λέει ο άλλος ότι θα πάρουμε μόνο έναν και βλέπω μπροστά μου ένα παιδί. Ναι, βλέπω ένα παιδί το οποίο όταν πάει στη φυσική επαφή, στο touch, ωραία, πετάγεται 3 μέτρα έξω, ξαφνικά μου έρχεται στην εικόνα, στο μυαλό, το ξύλο στα στημένα και όλα αυτά και λέω, όπα ρε φίλε, δεν θα πάρετε άλλο να παίζει ξύλο. Αυτό έκανα εγώ το καλοκαίρι. Έτσι είναι. Όχι, το βλέπαμε όλοι για τον Κρέσπο το παιδί. Ήταν ένα παιδί που το λέγανε ότι είναι αριστερό back και center back και δεξί back. Τη σωματοδομή και τα λοιπά. Λες εντάξει τώρα, κάτι θες καλύτερο εκεί πέρα. Τέλος πάντων, αλλού... Διαφορετικό, άλλο, όχι καλύτερο, διαφορετικό. Διαφορετικό, μα... διαφορετικό, ναι, μπράβο, ναι, σωστό. Πάμε, εγώ πάμε. Για άλλο πήρα. Πάμε. Ο Κλάους, συγγνώμη, είναι παίχτης, δεν είναι του ΠΑΟΚ. Είναι. Θα τον αβαντάρω και θα τον χαϊδεύω όσο θέλω εγώ. Γιατί φοράει τα σπρώμαυρα. Είσαι φίλος του. Δεν με ναι, ρε, είμαι, εγώ είμαι φίλος. Μπορεί και να τα παίρνεις. Μπορεί και να τα παίρνεις. Παιδιά είμαι εγώ φίλος αυτή τη στιγμή που παίζουν μπάλα. Και με το Χαρίς είμαι φίλος, και με το Γκίτσιου είμαι φίλος, και με το Γλύκο, και με το Βαρέλα και με το Γκρέσπο. Με όλους είμαι φίλος εγώ. Όταν ξεκινάει το 90 λεπτό, εγώ είμαι φίλος με όλους. Μετά θα πούμε ό,τι θες. Αλλά αν χάσει μεθαύριο στα πρώτα 10 λεπτά ο Κλάους μια ευκαιρία όπως έχασε προχτές, αντί εμείς να φωνάζουμε πάω κολλέ από πάνω, θα αρχίσει μουρμούρα. Αυτό εγώ δεν μπορώ. Εκεί τι κάνει ο προπονητής τώρα.
Άτρεχα γύρω. Αυτό εγώ δεν μπορώ. Ο προπονητής, φίλε, θα κάνει αυτό που βλέπει τον προπονητή και αυτό που θεωρεί αυτό σωστό. Το θέμα είναι εσύ που είσαι πετσί. Αν γίνει αυτό που λες εσύ, μετά η ομάδα τι γίνεται. Πολύ δύσκολο είναι. Όπω το περιγράφει. Τι ομάδα, μωρέ Μίτσο. Καλά, καλά. Τι έπαθε η ομάδα. Δηλαδή, τι έπαθε η ομάδα χθε. Έχασε ο καβέ. Δηλαδή, ο Βαρέλα δεν την έπιασε την κεφαλιά να μπει γκολ και την έβγαλε ο άλλο. Ο Μπίσε Βαρδευγή και τέταρτο μετά από λίγο και το χάσε. Τι θα σταματήσει η ομάδα να παίζει. Θέλω, εγώ δεν είπα να παίξει. Εγώ δεν θέλω τον βλέπω. Αλήθεια σου λέω. Δεν θέλω τον βλέπω στην δεκάδα. Αλλά δεν μου αρέσει αυτή η νοοτροπία, ρε φίλε. Του εξηλαστήριο θύματο. Δεν θέλω τον. Εγώ τον Κουλούρη θέλω μεθαύριο. Γιατί τον πάω πάρα πολύ τον Κουλούρη. Είναι, θα βάλει και γκολ και θα γίνει ένα από τα καλύτερα φόρ, πιστεύω εγώ. Λέω εγώ, μπορεί να μην γίνει. Ναι. Στην Ελλάδα. Αλλά τον Κλάου δεν θέλω τον βλέπω. Αλλά αυτή η λογική του εξηλαστήριο θύματο εμένα με ενοχλεί. Και κάτι άλλο για το προηγούμενο θέμα. Εδώ πάω κρεπιδιά χτε. Βγήκε ένα πλάγιο, δεν θυμάστε τη φάση. Βγαίνει ένα πλάγιο και είναι ξεκάθαρα να έχει βγάλει παίξη του ΠΑΟΚ. Και ο διαιτητής δίνει ΠΑΟΚ. Υφέρει την μπάλα. Και κάνει ο Ήβιτς από τον πάγκο με το χέρι, η μπάλα είναι ξάνθη. Δεν ξέρω αν το θυμάστε τη φάση. Όχι. Ωραία, είναι στο δεύτερο ημίχρονο. Ξάνθη βάζει όπως κοιτάμε την οθόνη αριστερά. Η μπάλα έχει βγει από παίξη του ΠΑΟΚ. Πάει να την πάρει ο παίξης του ΠΑΟΚ, Δελγιανίδης νομίζω. Όχι. Ναι. Ποιος τέλος πάντων, ποιος ήταν για να εκτελέσει. Και ο Ήβιτς κάνει στο Γκίζα, η μπάλα είναι ξάνθη. Ναι, ναι, ναι. Από εκεί να δεις τώρα, από εκεί να δεις τώρα, τι ομάδα είμαστε και λέμε για Σάβες και για τέτοια. Και το τελευταίο Τζορμπατζόγλου, επειδή εσύ τα ψάχνεις, επειδή μου αρέσεις αυτά εσύ. Ο Κόλκας είναι πιο aggressive, εσύ είσαι λίγο χαλαρός. Από τότε που έκανε παράπονα ο Σάβας στην τηλεόραση, τα offside του Ολυμπιακού και οι κάρτες του ΠΑΟΚ είναι σαν τα περσινά. Από τότε που έκανε ο Σάβας παρέμβαση με το έχουν αλλάξει. Αυτό σου λέω, να βρούμε ένα κύριε Σάβα, αυτό σου λέω. Όχι, ρε, μα εμείς έχουμε. Εδώ το, ο προπονητής σου λέει η μπάλα είναι τέτοιο. Αυτός απολύονταν από τον Ολυμπιακό. Άμα έλεγε πλάγιο υπέρ της αν τολμούσαμε εμείς να κάνουμε κάτι τέτοιο, θα τρώγαμε κάτι πινερίκα από τους δικούς μας. Ας. Έγινε δεν φίλε. Τέτοια, εμείς, δεν είμαστε. Αλλά θυμίσου, φεύγει ο Κάμπος μόνος του από τα δεξιά, τον γκρεμίζει ο άλλος με τα δύο χέρια και δεν παίρνει κάρτα. Έγινε, καλό μεσημέρι. Έλα, γεια. Για παρέμβαση, Γιώργος Μαντζούκης, προφανώς έχει υπάρχει κάποια είδηση για τον Ηρακλή. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, παιδιά, καλή εβδομάδα. Στη Μίκρα είμαι, μόλις ολοκληρώθηκε η ετήσια γενική συνέλευση της ΠΑΕ Ηρακλής. Θα τα πω έτσι σε τίτλους και αργότερα με τον Γιώργο Ζαγόρα θα πούμε αναλυτικά το ρεπορτάζ γιατί ναι. Έχει πολλά και ενδιαφέροντα. Το παρόν έδωσε εκπροσωπώντας τον Σπύρο Παπαθανασάκη και ο κύριος Δημήτρης Νικολαίδης, γενικός διευθυντής στην ΠΑΕ Ηρακλής, μία συμβολογράφος. Ένας γραμματέας και ήρθε και μια κυρία, η Γεωργία Σαβαΐδου, η οποία είναι κάτοχος μιας μετοχής. Μπράβο. Ήταν η μοναδική μικρομέτοχος που ήρθε. Η μετοχή η οποία από τα 30 ευρώ που ήταν πήγε στα 30 λεπτά λόγω ζημιών. Άρα αυτή η κυρία έχει 30 λεπτά μετοχή τώρα στον Ηρακλή. Αποφασίστηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι μετοχές είναι 11.666, Παναγία μου, το 666,667 ονομαστικές μετοχές. Καλά, μόνο έτσι. 2.225 είναι η αξία των μετοχών. Εγκρίθηκαν τα τέσσερα μέλη, Σπύρος Παπαθανασάκης, Μάικ Παπαθανασάκης, ο γιος του, ο Χάρης ο Κωστάκης, ο οποίος δεν έχει πατήσει ποτέ στη Μίκρα, είναι μάνατζερ ποδοσφαιριστών, πρώην παίκτης του Ηρακλή στη Γάμα Εθνική. Και ο κύριος Βουγιουκλής, επίσης μάνατζερ ποδοσφαιριστών, αυτά είναι τα τέσσερα μέλη της ΠΑΕ Ηρακλής και επίσημα να έχουν εγκριθεί. Να ξεκαθαρίσουμε, Γιώργο, ότι ο Βουγιουκλής δεν έχει καμία σχέση με τον Βουγιουκλή που παίζει τον Άρη, εντάξει. Όχι, όχι. Ναι, να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί ένας μου λέει. Και... Εξεκαθαρισμένο το έχουμε εδώ όνομα, και μήνες. Όνομα του Βουγιουκλή. Ζαχαρίας. Ζαχαρίας. Ναι. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία πέρα από την αύξηση που είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως καταλαβαίνετε, να έρθει κάποιος να βάλει 4,5 εκατομμύρια. Είναι το τι θα γίνει με την αδειοδότηση. Ο κύριος Νικολαίδης μας διευκρίνησε σε ερωτήσεις που κάναμε νωρίτερα τα εξής, ότι όσον αφορά την αδειοδότηση με νέο έγγραφο η Super League ενημερώνει τις ομάδες ότι θα υποβιβαστούν αυτές, φέτος δηλαδή για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, που στο φάκελός τους θα παρουσιάσουν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εφορία ΙΚΑ και σε παίχτες, παύλα προσωπικό. Αν δηλαδή ο Ηρακλής 31 Μαρτίου πάει φάκελο έστω χωρίς μια υπογραφή, δεν θα πάρει άδεια και θα υποβιβαστεί. Εάν τα πάει αυτά και δεν κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, πάλι δεν θα πάρει άδεια, αλλά θα έχει την ποινή
που είχε φέτος με απαγόρευση μεταγραφών άνω των 23. Το ξαναλέω ότι για να υποβιβαστεί εξωαγωνιστικά ο Ηρακλής, πες ότι σώζεται αγωνιστικά. Κερδίζει, ξέρω εγώ, την ΑΕΚ, παίρνει τους βαθμούς που θέλει, το λέω γιατί έχουμε παιχνίδι σήμερα, και αφήνει από κάτω για παράδειγμα το Λεβαδιακό και τη Βέρεια. Τελειώνει το πρωτάθλημα. Για να μην πέσει εξωαγωνιστικά στα χαρτιά ο Ηρακλής στη Β' Εθνική, θα πρέπει να έχει τακτοποιήσει όλες τις ληξιπρόθυμες οφειλές σε εφορία, ΙΚΑ και ποδοσφαιριστές κτλ. Κτλ. Αυτά είναι περίπου χοντρικά 500.000 ευρώ. Σήμερα. Που... Ναι, σήμερα. Μέχρι 31 Μαρτίου δηλαδή, ο Ηρακλής πρέπει να πάρει υπογραφές από αυτούς που χρωστάει 500.000 ευρώ συνολικά. Ναι, μέχρι 31 Μαρτίου μπορεί να είναι 800.000 αυτά. Σωστά. Αλλά δεν χρειάζεται και τα 800, τα διακανονίζεις. Διακανονίζεις, μπράβο. Ναι, δεν θα δώσεις 500 ντούκου, κας. Θα διακανονίσεις αυτές τις οφειλές που αγγίζουν περίπου τα 500.000 ευρώ. Λέω, μέχρι 31 Μαρτίου. Που τον έβαλε η Χι Βέρεια ή ο Χι Λεβαδιακός και λέει με την υπογράφηση. Σταύρο, επειδή το έχουμε δει το έργο, οποιοδήποτε μπορεί να εμφανιστεί. Αυτό λέω. Ο Ηρακλής χρωστάει σε ποδοσφαιριστές, σε γιατρούς, σε φυσιοθεραπευτές, σε γυμναστές, σε προπονητές ακαδημιών, σε υπαλλήλους, σε ξενοδοχεία, σε ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Πρέπει από όλους αυτούς να πάρει υπογραφές. Ούτε χώρισε την υπογραφή. Την έκαναν πέρυσι. Την έκαναν αυτό ακριβώς, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή υπάρχουν ποδοσφαιριστές που πληρώνται από την Νόβα αυτή τη στιγμή του Ηρακλή. Που κάποιοι δεν είναι και στην, και στην ομάδα. Εννοείται. Αλλά για την αύξηση με τον κεφαλαίο διευκρινίζεται ότι αν τα καταφέρεις όλα αυτά και πληρώσεις, δηλαδή το λέω χοντρικά, τα 500 χιλιάρικα, αλλά δεν κάνεις την αύξηση, δεν θα πάρεις αδειοδότηση, αλλά δεν θα υποβιβαστείς. Θα έχεις την ποινή που έχεις φέτος. Ωραία. Την απαγόρευση μεταγραφών. Γιώργο, περισσότερα και για το παιχνίδι και για την γενική συνέλευση σε καμιά ώρα από τώρα. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά. Γεια, γεια. Κλείνουμε με Data Labs. Φέρε μας, εδώ. Data Labs. Αδειοδοτημένο κέντρο διαβίου μάθησης με σεμινάρια όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Αυτή τη στιγμή τρέχουν 4 πολύ ωραία και ενδιαφέροντα σεμινάρια. Μπαρίστα, τουριστικών επαγγελμάτων, οικονομικών ή πληροφορικής. 2310-22-29-62 και Εθνική Αμήνη 14α, τα Data Labs σας περιμένουν για να σας δώσουν περισσότερες πληροφορίες. Κέντρο μπαταρίας Ιταλός, αν μείνετε οπουδήποτε, τηλεφωνήστε οποιαδήποτε ώρα το 24ωρο στο 2310-545-999. 545-999 για να αλλάξετε μπαταρία. Κορυφαίο ανδρικό και γυναικείο ντύσιμο στην πόλη μας, χορηγός της ομάδας βόλεϊ του ΠΑΟΚ, Alter Ego Fashion.gr. Και στην Ευκαρπία, 25 Μαρτίου 12, και στην Καλαμαριά, Πασαλίδη 85, και εκπτώσεις ως και τέλος του μήνα, το τέλος του μήνα, ως και 60%. Μην χάσετε την ευκαιρία, ούτως ή άλλως. Εσύ πήρες τίποτα ή μόνο ο κ. Ζομπατζόγλου? Δεν έκατσε η φάση. Άστορα και δεν πειράζει. Εντάξει ρε φιλιά, θα τα πάρουμε. Δεν πειράζει. alterecofashion.gr, μπείτε για να διαπιστώσετε αυτά που λέμε. Ένα τελευταίο μήνυμα. Να είστε καλά, ρε παιδιά. Είχα αρχίσει να ανησυχώ. Ένα μήνα χωρίς γκρίνια στον ΠΑΟΚ και ήταν υπερβολή. Επιτέλους να μπούμε στην καθημερινότητά μας. Αυτά. Αυτό που με τρελαίνει είναι ο τρόπος με την ευκολία μας χρεώνουν. Εντάξει. Θα πρέπει να καταλάβει λίγο ο κόσμος ότι εμείς πρέπει να σκεφτόμαστε και 6 μήνες μπροστά. Όταν εγώ βλέπω ένα παιδί το οποίο είναι αδύναμο στην προσωπική επαφή το καλοκαίρι. Ωραία. Και ξαφνικά δεν έχω άλλους. Δηλαδή έχει φύγει ο Βίτορ. Έχω τον Κρέσπο, έχω τον Τζαβέλα, έχω τον Μαλεζά. Έχω, ποιον άλλον είχαμε, το Χατζησαΐα, τέλος πάντων, ναι. Στην προετοιμασία είσαι εσύ ακόμα. Ναι, είναι οι πρώτες μέρες, ωραία. Και ξαφνικά βλέπω ότι δεν έχει δύναμη το παιδί, ότι έχει κάποια στοιχεία, έχει μια ταχύτητα, δεν τη βρίσκει στην αρχή, θα τη βρει στη διάρκεια, ελπίζεις, αλλά λείπει ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, που το είχε ο Βίτορ. Εγώ δεν θα απαιτήσω από την ομάδα μου ή θα πιέσω από την ομάδα μου να μου φέρει αυτό το χαρακτηριστικό. Θα κάθομαι να τους κοιτάω. Δηλαδή, μια φορά σκεφτείτε ποια είναι η θέση μας. Ποτέ δεν θα το σκεφτείτε όμως. Γιατί είτε από τη μία είτε από την άλλη, εμείς είμαστε στο πέναλτι. Αμ δε. Λοιπόν, αυτά με ΠΑΟΚ 24 τα λέμε και πάλι αύριο. Που θα μπούμε σε πιο ευρωπαϊκούς ρυθμούς και θα δώσει και ο Σταύρος εισιτήριο το αγώνα ΠΑΟΚ Ζάλκη. Μα μην βρίζεις όμως, δεν είσαι στο να βρεις. Λοιπόν, αύριο, λίγο μετά τις 12 και μέχρι τις 2.